Μαρινάκη, διακρίνω μια ειρωνία στο πρόσωπό σου, μου φαίνεται. Να σπάσουν τα πόδια. Λοιπόν, έχει πιάσει ποτέ γυναίκα με άλλη? Α, τόσο βαριές ερωτήσεις θέλεις εσύ. Και περιμένεις την απάντηση εσύ. Αν η Στέλλα πετούσε να ζούσατε στην Κρήτη μετά από εδώ, θα πήγαινε? Ναι. Stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. You move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, 'cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gonna rain. That's that sound. That's that shit that's got you like wow. And wanna let me beat B12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. Με λίγο τα θετικά τώρα των κοριτσιών δίπλα από χθες. Θετικό, ε. Αθηνά. Ενέργεια. Στέλλα. Τρολοκομείο. Λοιπόν, Παναγιώτη, σου έχει τύχει να ερωτευτείς με την πρώτη ματιά? Ξενέρωσε όταν έμαθα ότι ο Μιχάλης είναι μαζί με την Τζούλια. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη κοπέλα από εδώ μέσα που πριν μπεις είπες θα μπω, μου αρέσει αυτήν, το είπαμε. Εκτός από τη Στέλλα. Ότι εσύ μπήκες στο σπίτι για δύο άντρες. Ο ένας είναι ο Ανδρέας και ο άλλος είναι ο Νίκος. Σε πολύ γατάκι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όταν μπήκες μέσα για να έρθεις κοντά μου, ναι. Και καλά, επειδή εγώ ήμουν ο πιο ελεύθερος εδώ, ναι. Μέσα, ήρθες και μου είπες, τρεις μέρες πριν μπω μέσα στο παιχνίδι, έβλεπα ένα όνειρο και είχα δει το δώρο και σένα. Τι σκέφτεσαι, Ανδρέα? Θέλω να μάθω και το όνειρο. Ήταν εδώ ο δωρός. Πώς δεν τσακώνονται μεταξύ τους? Με ποιον? Με τον Ανδρέα. Οι καρδούλες θα είναι όταν θα με ερωτευτείς. Έτσι. Όταν, μετά, από το πολύ ερωτά, θα γίνεις έτσι. Έτσι. Καουμπίου. Θα χαμογελάω ποιος εδώ. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι? Θα τα μην κάνουμε πριν.
Εγώ μέσα. Για πες τι, παιχνίδι. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Εγώ λοιπόν. Μέσα. Ωραία. Θα καθίσετε όμως όλοι στον καναπέ. Τα περιμένεις, φίλε. Φτιάξτε τα πρωινά σας, τους καφέδες σας. Θα σας εξηγήσω πώς θα το παίξουμε. Και θα καθίσετε κάτω. Τι λοιπόν... θα παίξουμε, τι. Το θα παίξουμε. Θα χορέψεις, Παναγιώτη. Επιτέλους, άντε. Λοιπόν, άκου. Θα σας δώσω, θα σας δίνω αυτές τις κάρτες, αυτές τις φατσούλες. Και σε κάθε ένα που θα κάνω ερώτηση, θα μου απαντάει ανάλογα. Αυτή η φατσούλα είναι ότι και καλά κρύβομαι. Okay. Να γράφουμε όπως ότι ακριβώς είναι για να κρυβόμαστε. Αφού δεν θα φαίνεται. Δεν είναι αυτή κρύβομαι, το μαϊμουδάκι είναι που... Κρύβομαι... Αυτό είναι ζένερ, ότι και καλά ζένερ, εντάξει. Ναι, chill, ξέρω εγώ, okay. Λοιπόν. Αυτό ντρέπομαι. Ναι, αυτό λοιπόν. Είναι χαίρομαι, okay. Ναι. Αυτό με το γυαλί είναι cool, είναι cool ναι. Και καλά, ρε. Ναι. Είμαι cool. Αυτό χαίρομαι. Αυτή είναι... χαίρομαι πάρα πολύ. Αυτή είναι... I'm in shock. Wow. Σοκαρισμένος, έτσι ξέρεις. Αυτό από τη... Αυτό είναι το παιχνίδι μας, Power of Love. Ναι. Και αυτό είναι Ντροπαλούλης. Κάνω τη μαϊμού. Ντροπαλούλης. Τι είναι αυτά τα πατσουλιά που φοράς? Τι λένε. Τι είναι αυτά τα ρούχα? Εντάξει, φανταστώ το κάνεις για πλάκα. Τι έγινε τώρα. Εγώ το κάνω για πλάκα, κορίτσι μου, που είναι τα ρούχα από τα πανηγύρια. Να μη σου πέτα. Τι λες τώρα. Εγώ. Ναι, τι σε ενοχλεί ακριβώς. Με ενοχλεί αυτή η φούστα. Γιατί δεν κοιτάς τα δικά σου. Τα δικά μου τι είναι, τζιμάκι και τζιμάκι. Πού πα, πέρα με λίγο. Πού πα με το κοντομπίνι. Μου λες εμένα, περίμενε. Γιατί εσένα είναι μακρύ. Καταρχάς γιατί μου ακουμπάει. Καταρχάς είναι μακρύ. Πώς να τσπίζα να ακουμπάει. Ρε, εσύ τι γόνεις στη μέση τώρα. Ρε, μη σας... Είμαστε σοβαροί. Είμαστε στο δικό της πως είναι. Μπορεί να σου πω, δεν ασχοληθώ. Μια χαρά είναι η Μαρίνα. Τώρα δεν είναι. Ας πάει το κλίνι. Εντάξει, καλά. Σταματήστε. Δεν χρειάζεται. Να πάει να πλύνει κανένα πιάτο. Μαρίνα μου. Όχι, μη μου μιλάς. Όχι, Μαρίνα μου. Να πλύνεις εσύ πιάτο που έχεις και κατάλληλη ενδυμασία. Δεν έχω αυτή την ενδυμασία παρά να είμαι για τα πανηγύρια. Επίτηδες θα κάνουμε. Επίτηδες θα κάνουμε. Παίζουμε, μην παίζουν κι αυτές. Δες πώς κυκλοφορεί πρωί-πρωί. Πού πάει τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω τι σόρτρα βάζει, αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Έλα, ρε Στέλλα. Ακού. Τα άκου αλλού. Τραβά μεγάλο ζόρι. Δεν μπορούμε να μένουμε στο ίδιο σπίτι και να ντύνονται έτσι με στο σπίτι. Τώρα έχει χάρη που θέλω να πιω την πορτοκαλάδα. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ νομίζω ότι αυτή κάθε μέρα ντύνεται έτσι για να εντυπωσιάσει τους άντρες. Εσύ γιατί μιλάς τώρα! Πετάγεται και η Άννα. Λες και είναι καμιά. Λέει, ας βάλω το καπελάκι μου σήμερα, λέει, να κάνω εντυπωσιάσει. Και βάζω εγώ το καπελάκι μου σήμερα. Κάνε εσύ το καπελάκι. Αυτό μην το ακουμπάς, γιατί εγώ δεν σε ακουμπάω. Στέλλα. Εντάξει, παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ και εσύ. Εντάξει, καλά, καλά. Σε παρακαλώ. Θέλω να ασχοληθεί. Δεν αξίζει. Δεν είπαμε καλά, δεν τρίτο τέταρτη. Μουστάρω να ασχολούνται μαζί μου. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Έλα, μην εξάπτεις, αγάπη μου. Δεν καταλαβαίνω το λόγο της έκρηξής σου. Εντάξει. Για χαζολόγο τελείως. Μαρινάκη, διακρίνω μια ειρωνία στο πρόσωπό σου ή μου φαίνεται. Πολύ ωραία τη διακρίνω. Έλα, δε Στέλλα. Ας την πορτοκαλάδα κάτω. Παιδάκια μου, είστε καλά. Έχω κλάψει. Δεν έχω βάλει το μικρόφωνο. Δεν ξέρω τι προσπαθούμε. Μαρία, να βάλει μια τάξη. Έχουμε τσακώνα. Τι έγινε. Τέλος πάντων, έχουμε ρεκλέ. Μου μιλάει. Ορεξούλες, ορεξούλες. Ορεξούλες. Έλα, έλα. Παιδιά, ταράχτηκα, τι έχει γίνει. Γιατί τη λέει, βγήκε με το ζουτιέν. Ξέρω εγώ. Αυτή ξεκίνησε και είπε ότι αυτά φοράνε πανηγυριώτικα. Για σήκω να σε δούμε. Και εσύ μου είπε ότι. Εντάξει, δεν είναι πανηγύρι όμως. Εδώ που πάει η κοπελιά, λαϊκή. Εγώ τη είχα casual. Casual. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Πες με εσύ, παιδί μου, κάτσε. Κορίτσι, ήρεμη. Εντάξει, μπορώ να συνεννοηθώ. Εγώ ήρεμη είμαι. Δεν τρέμεις. Όχι. Λίγο. Όχι. Δεν συμφωνούν πάρα πολύ σε αυτό. Δεν έβρισκα και το μικρόφωνο και έβλεπα ότι κορυφώνεται και λέω κάτι γίνεται. Ευτυχώς το βρήκε. Το πήρα στο χέρι. Εσύ τι φάτσα έχεις αυτή. Με τις καρδούλες. Όχι, η Μαρία. Τι εγώ που μπήκα. Να σου πω κάτι, Μαρία. Έλα, Στέλλα, τώρα. Θα την ξεμαλιάσω. Αχ, κουκουκίτσα μου. Θα την ξεμαλιάσω. Να σου πω, μαζέψτε με τα ξύλα. Πλάκα κάνει, γελάει. Γιατί γελάτε, Στέλλα. Κουκουκίτσα. Να σου πω, αξίτη μας. Τα καταφέραμε. Μαρία. Ηθοποιία μιλάνε. Κάνε πλάκα. Πώς σε λένε γεννημένη ηθοποιό. Περίμενα κάτι παραπάνω από εσάς. Περίμενα κάτι παραπάνω. Γιατί δεν τσακώνεσαι με άλλη.
Άιντε, τα λέμε μετά. Τα λέμε. Ότι ήρθε να μας χωρίσει. Επαγγελματίας ηθοποιός. Κανονίστε να τσακωθείτε στα αλήθεια και να το χάσω. Πώς είσαι έτσι την αυτοφορά σου. Πλάκα, ναι. Δεν μπορώ, τόσο πολύ γίνεται. Δεν μπορώ. Πώς μου τρέσω έτσι. Ήταν μπρεξανίδα. Πραγματικά. Θες να συνεχίσουμε λίγο τα θετικά τώρα των κοριτσιών δίπλα από χθες. Θετικά. Πάμε να αφήσουμε τα αρνητικά, πάμε θετικά. Ναι. Έλα, πάμε. Κλαούντια. Ψυχούλα. Τζούλια. Σοβαρή. Αθηνά. Θετικό, ε. Ενέργεια. Σωστός. Σωστός. Στέλλα. Στέλλα. Τρολογομείο. Μαρίνα. Θετικό. Μαρίνα. Πάθος. Πάθος. Πώς προκύπτει αυτό. Με τη συμπεριφορά μου. Βγάζει, μου βγάζει ένα πάθος. Άννα. Κοκέτα. Αλεξάνδρα. Αλλά λέω κι άλλα κάνω. Ναι. Ναι, τώρα. Θετικό. Τώρα. Θετικό, θετικό. Αθετικό είπες, ε. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θετικό. Γιατί είναι... χαρούμενο παιδάκι. Παιδάκι. Θετικό, Μιχάλης. Κρήτη. Κρητικάρος. Ανδρέας. Θετικό, ε. Όχι. Ναι, είναι δύσκολες οι απαντήσεις, ναι. Γιατί... θετικό. Πρέπει να σκεφτείς λίγο τη βιογραφία όλων των καθενός σου γρήγορα. Η χαρά του μισού σπιτιού. Σοκράτης. Η χαρά του αρνού μισού σπιτιού. Οι άλλοι είμαστε εμείς, ρε παιδί μου. Αυτός είναι μόνος του, μισό σπίτι είναι μόνος του. Θέλει να είναι μόνος του, μισό σπίτι. Θέλει όλο, αλλά δεν το αφήνουμε εμείς χώρο. Ναι, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ανδρέας θα μπορούσε να ήταν μόνος σε αυτό το σπίτι και να κάνει τα πάντα. Θα το κάλυπτε, να μιλάει, ναι, να μιλάει με τις κάμερες, να κάνει... Καταλαβες, αυτό λέω. Λοιπόν, Σοκράτης... Σοκράτης... πώς να το πω... Καλός μαθητής, όχι... Ξέρεις, ότι ανεβαίνει όσο πάει και ανεβαίνει σταδιακά. Δώρος. Σταθερή αξία. Δηλαδή... Σταθερή αξία. Πάνος. Ενέργεια. Νίκος. Γέρος. Όχι. Δεν λέω για μένα, πάμε παρακάτω. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Σοβαρός. Ζεν. Καλά, εκεί που κατουρίθηκα στο γέννη, το πούρτε μπροστά μου και πήρε την πορτοκαλά. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούσα να μην την κοιτάξω, γιατί θα σκάγω στο γέννη. Ήταν εκεί μου κάνει έτσι. Ρε, έβγαινε έτσι και λέω τώρα, όντως, δεν γίνεται. Σου γελούσε. Λε να μα δείξανε δίπλα. Θα δει το, θα σου δείξω. Ήσουν έτσι. Μα αυτή γελούσε. Κορίτσια, λέτε να μα δείξανε δίπλα. Σίγουρα. Έπρεπε να μπει μέσα. Τζοκομό. Και να μην μα το πει. Εκεί θα ήταν πολύ αληθινό. Λοιπόν, Παναγιώτη. Σου έχει τύχει να ερωτευτείς με την πρώτη ματιά. Μοιράζει, άσε τους άλλους. Λοιπόν. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις. Θα σας ρωτάω κάτι και θα μου απαντάτε με τις φατσούλες. Στην τηλεόραση μπροστά... εκεί. Λοιπόν, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε την ίδια φάτσα. Απαγορεύεται. Ναι. Ο καθένας μεταξύ του ή εγώ που θα έχω τσέξει απαγορεύεται. Θα κάνω μια ερώτηση, θα βγάλει μια φάτσα, θα την πετάξει. Ωραία, την αφήσουμε στην άκρη δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσουν οι φατσούλες. Βγάλει το ακουστικό για να μιλάς μόνος σου. Ναι. Πιστεύω ότι αν έβλεπα να τσακώνονται δίπλα, θα πήγαινα δίπλα. Ναι, εννοείται.
Εντάξει. Εννοείται. Και σφάμε όλες τις κόκκινες, λέει. Εννοείται. Να, όχι, θα πηγαίνα κι εγώ. Θα πηγαίνα κι εγώ. Λέει, κοιτάξει, είναι έκτακτη ανάγκη. Ε. Σωστά. Έκτακτη ανάγκη, όμω, στα αλήθεια. Και ανοίγουν και τα παράθυρα παντού. Άμα τσακωνόταν ο Πάνος με κάποιον, τι θα έκανες. Μου έχει τύχει κάποιες φορές στη ζωή μου να δω καυγά με άντρες και χαμό. Έχω πάει κι εγώ στη μέση. Το κάνω εικόνα. Ο άλλος να είναι σαν την ντουλάπα και να πω εγώ. Να σώσω τον άλλο, τον ντουλάπα. Τον έσωσες τελικά. Όχι. Λοιπόν, έχει πιάσει ποτέ γυναίκα με άλλη. Μπορεί να σε έχει πιάσει να φλερτάρεις. Δεν είναι αναγκαστικά στο κρεβάτι. Εγώ δεν παίζω, πλάγωθουμε εδώ. Να φλερτάρεις με άλλη γυναίκα. Όχι, βάλτε, ναι. Ορίστε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Είπες δεν μιλάμε ρε φίλε, δεν είπες φατσούλες. Καλά σου λέει. Να καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα παίζουμε ή... Καλά το πας εσύ. Κρύβεται δηλαδή. Εσά να σε φτιάξω πρώτο. Κρύβεσαι, δεν πειράζει. Κρύβεται σημαίνει. Κρύβεσαι. Δεν θες να απαντήσεις. Μάλιστα. Καταλάβαμε τη φατσούλα σου. Άσε, αυτή στην άκρη. Δεν απαγορεύεται να έχουμε τις ίδιες. Δεν είπαμε. Όχι, ωραία. Όχι, τώρα που είστε όλοι δεν πειράζει. Λοιπόν. Αντρέα. Σου έχει τύχει να. Ερωτευτείς με την πρώτη ματιά, με το που κοιτάξεις μια γυναίκα να την ερωτευτείς. Α, είσαι full in love εσύ. Μπράβο. Πάμε στον Παναγιώτη. Το παιχνίδι του πάνω. Αφού δεν είναι να παίξω μόνος μου. Εγώ παιδί μου, θα το βλέπει ο κόσμος, τις απαντήσεις σας. Βλέπει τις φατσούλες σας. Thumbs up δεν έχει. Κερατάδες, βρε. Καλά. Λοιπόν, σου έχει τύχει ποτέ να σου αρέσει η κολλητή της κοπέλας σου ή μία από τις φίλες της. Κρύψω. Α, με φατσούλες κοντά μου. Και λες και τη λέξη. Γελάει ο Παναγιώτης, κατάλαβες ποια είναι η απάντηση. Ή κολλητή της φίλης σου. Μία φίλη από τις κοπέλας σου. Φόρατε, τη φοράς αυτή. Τι είναι αυτό. Βάζεις μπροστά. Μείνε εκεί για λίγο, μείνε εκεί, θέλω να σε βλέπω. Τι είναι αυτό όμως. Τι σημαίνει αυτό. Ότι κατάλαβε, δεν απαντάω. Ναι, όχι. Ο καθένας σας καταλάβει ό,τι θέλει. Το δώρος μπορεί να μην παίξει, ας το περιμένεις στο κομμωτήριο. Όχι, πέσω. Να μου πεις. Λοιπόν... Πόσο πολύ ερωτευμένος με την Αθηνά. Τα γυαλιά. Πάτσαμε τις καρδούλες τα πτάρι. Τα μάτια. Ναι, ναι. Το ίδιο με το δικό μου. Γιατί! Ποιο έβαλε. Αυτό με τη γλώσσα έξω. Πού το ξέρεις. Γιατί θα έβαζε, το έλεγα. Πού το ξέρεις, πού το ξέρεις. Όχι, δεν το κάνει εκεί ναι. Λοιπόν, και λες, μωρέ. Τι λες, μωρέ, μη σου πω τώρα. Γιατί δεν πείτε όλα από εκεί και εμείς δεν έχουμε. Άντε από εκεί. Ζηλιάρες. Άντε, μην βγάλω τώρα το ούρο. Τώρα μου φαίνεται τι. Αθηνά, νομίζω ο Δώρος έβαλε αυτό με τα δάκρυα. Παιδιά, ναι. Πες να βάλω αυτό με τα χειράκια. Υπάρχει. Πολύ, πολύ. Πολύ, πολύ. Δεν μπορώ. Ζήλια. Τόση ζήλια. Η απάντηση του Παναγιώτη τι σήμαινε. Σοκ. Σοκ. Καλά. Ότι τι, ότι το. Να. Νιώθεις ερωτευμένος με την Τζούλια. Ισχύει ερωτήσει όλο. Τι να κάνω, δεν έχω και χαρτί να τις μελετήσω. Το παιχνίδι δεν ρωτάς τις ερωτήσεις καταρχάς. Παιδιά, ο παρουσιαστής μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει. Εγώ έχω το κοντρόλ εδώ πέρα, τα ακούω τις ερωτήσεις. Σε πάει και το παπάκι. Μάλιστα, Μιχαλιό. Κουλ, οκ. Καταρχάς αυτή είναι η φατσούλα μου. Είσαι, αν έρθει η καινούργια κοπέλα και σ' αρέσει, είσαι έτοιμος να κάνεις την επίθεσή σου. Τι κινείται, εκτελείται. Επίθεση. Ατάκ. Ναι, έλα. Εντάξει, έλα. Δεν ξέρω τι έκθεση του προσώπου. Έλα να πάω να ρωτήσω τον Παναγιώτη τι εννοούσε. Οκ. Αν η απάντηση του Παναγιώτη ήταν ναι. Το να σε... Θέλω να μάθω τι έκανε μετά. Α. Κάτσε λίγο, αλλά δεν θέλω εγώ τέτοιες. Εγώ θέλω μόνο ναι, όχι. Χωρίς φατσούλες. Δεν συντάξω, ρε φίλε. Πιο σωστό. Σε στην κάμερα. Αυτός είναι δασκαλωμένος καλά. Πανώ, Παναγιώτη. Τελειώσαμε, απλά θέλω... Μας ναι, σήμα. Έλα. Θέλω φατσούλε, θέλω να παίξουμε αυτό, αλλά χωρίς φατσούλες, μόνο με ναι και όχι. Ωραία. Πάμε, ας σε φάτσεις κάτω. Να κάτσω ή... Κάτσε. Α, θες να είσαι κάθεσαι εκεί, ε. Μόνο ναι ή όχι. Και αλήθεια όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω. Γρήγορες ερωτήσεις και απαντήσεις γρήγορες. Να πάμε σε πολλές ερωτήσεις.
Πάμε, γρήγορα. Κάτσε να ετοιμάσω κανένα. Κατάλαβα. Αλήθεια όμως. Έφυγες, άλλος. Αλήθεια όμως. Γρήγορα κι εσύ. Πάμε. Αν ξαναγυρίσεις χρόνο πίσω και ξανά έμπαινες στο παιχνίδι πάλι από την αρχή, θα εστίαζες πάλι στη Στέλλα, αν ήταν όλες ελεύθερες. Ή θα πήγαινες κάπου αλλού. Ναι. Τι να. Ναι, είπε εσύ. Ναι. Εντάξει, να πήγαινε στη Στέλλα, ναι, εννοείται. Πάμε, δώρο. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι εγώ το. Τι θα γίνει τώρα, αυτή η δουλειά θα γίνει. Ναι, μην το ανοίγετε κιόλα, δεν υπάρχει. Ποιο έχει το τηλεκοντρόλ. Αυτή η ερώτηση ισχύει μόνο για αυτοί που μπήκαν μετά. Γιατί οι πρώτοι που μπήκαν ήμασταν όλες ελεύθερες. Φίλε... Παιδιά, πλάκα. Ναι. Εάν ξαναμπαίναμε από την αρχή στο παιχνίδι, θα αλλάζατε το τέρι σας. Τώρα δεν θα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν θα εγώ το άλλαζε. Εγώ πιστεύω ότι και να άλλαζε κάποιος δεν θα το πει αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θα το άλλαζε. Δεν γίνεται. Είναι να τον άλλαζε πει, ναι, θα άλλαζα. On camera. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να το φανταστώ αλλιώς. Δεν έχω τόση μεγάλη φαντασία. Για το άμα ίσως. Ναι, ούτε κι εγώ. Γιατί εγώ έχω αποδείξει, παιδιά, από την ώρα που ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι στο κόκκινο δωμάτιο, έχω πει Παναγιώτης μόνο. Όπως και στην ιστορία μιλάς με βάση τα δεδομένα, όχι με τα ίσως. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα υποθετικά, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς αν έκανε ο άλλος κάτι άλλο και αν και αν και αν. Και αν η γιαγιά μου χειροδέγγε δεν πατεί, δηλαδή δεν παίζει. Εντάξει, εδώ που είμαστε όμως πρέπει να συζητάμε και τα αν, γιατί μόνο τα υπάρχοντα κάποια στιγμή εξαντλείτε. Ξενέρωσε όταν έμαθες ότι ο Μιχάλης είναι μαζί με την Τζούλια. Ναι. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια σου. Ναι, πάρα όχι. Είμαι ειλικρινής, παιδιά. Πολύ ωραίο. Τι πολύ ωραίο. Περιμένετε να σου πω όχι. Αφού με ρωτάς, σε ποντάω. Έλα. Αυτό μου κάνω. Έκανα κάτι αυτό. Πράτα με, το είπε. Όχι μόνο ο Μιχάλης. Και ο Νίκος ήταν. Και ο Σωκράτης και ο εσύ. Πολύ χοντρό. Κοίτα, εμένα δεν θα άλλαζε, γιατί αυτή την ερώτηση μου την έκανε πάνω και ο Παναγιώτης περίπου. Ότι αν ήταν να γινόταν με κάποιον άλλο, θα γινόταν τρεις εβδομάδες που ήμουν εδώ πέρα. Δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για κανέναν, δεν μου εκδηλώθηκε από κανέναν. Αν ήταν να γίνει, λέω θα είχε γίνει. Ναι, αυτό είπα εγώ. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ήρθε ο Ισακ, έδεσε με τον Ισακ. Καλά, ήρθε ο Ισακ και σε άλλαξε, έτσι, κυριολεκτικότατα. Ναι. Δώρος. Πες το. Έχεις μετανιώσει καθόλου και να έχεις επηρεαστεί από γνώμες που ακούσα απ' έξω από τα social για την Αθηνά. Όχι, θα πει. Θα απαντήσει εσύ, να απαντήσω εγώ. Απάντα δωρό. Αν έχω επηρεαστεί. Αν έχει επηρεαστεί και έχει μετανιώσει με αυτά που ακούς για την Αθηνά. Α, όχι. Δεν είπα να κάνει τέτοια ερώτηση. Να δικαιολογήσω ή απλά λέω όχι. Όχι, αυτό. Α, μόνο ναι ή όχι. Όχι. Και να πω σε κοιτάζει. Πάμε. Σε γρήγορα όμως θα γίνονται ερωτήσεις. Θα έκανες κάτι με τη Στέλλα. Όχι. Και πάμε να λέμε να παίζουμε ή να μην παίζουμε. Ναι, θέλω να σου πω το γιατί. Όχι. Αυτό το λέω. Πάμε. Μετά πάει η επόμενη πάνω. Υπάρχει κάποια κοπέλα εδώ μέσα εκτός Αθηνάς που έχει φύγει τώρα, όπως είναι η 7, που να σε ενδιαφέρει πραγματικά και να θέλεις να κάνεις το βήμα, αλλά ντρέπεσαι ή κολλάς επειδή είναι πρόσφατο η Αθηνά, η Κυριακή που έφυγε. Όχι. 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 Νομίζω άμα ήθελε θα το έκανε. Επόμενος. Θα να πας ή να πάω. Ποιος θα πάει. Πήγαινε. Πάω. Αυτό ψοφάς. Εντάξει, γιατί δεν παίζετε καλά. Κοιτάξτε να δείτε πώς παίζετε. Ναι. Αλήθειες όμως, ε. Πάντα. Νίκο, θα έκανες ποτέ κάτι με την Τζούλια. Ναι, όχι, ε. Ναι ή όχι, μόνο. Ναι. Ναι. Παναγιώτη. Χοντρό παιχνίδι, να διαλέξαμε να παίξουμε. Να το ξεφτυλίσουμε τώρα, θα το φτάσουμε στα όρια, αλήθεια. Αν τη που ανέβηκα εδώ πάνω. Θα το φτιάσουμε στα όρια. Πάμε. Εντάξει. Χοντρό παιχνίδι. Παναγιώτη. Θα γίνει στραβή στο τέλος. Είσαι 100% σίγουρος για την Άννα ότι έχει τα ίδια σήματα για σένα. Μ' αρέσει γιατί παίρνει το ίδιο αυτό σε ένα παιχνίδι που ρωτήσε. Αλήθεια ή όχι θα πει, ρε. Ναι ή όχι θα πει. Στο αλήθεια. 100% ή μπορεί να είσαι 99. Α, πεις όχι. Άμα είσαι 99. Αν είμαι 99. Α, πεις όχι, ρε φίλε. Ναι. 100% λέω. Ναι. 100%. Πάνω. Η απάντησή του είναι αλήθεια. Ψέματα. Όχι. Είμαι αλήθεια 100%. Πάνω. Εδώ είμαι. Γιατί κόλλασε, αγόρι. Υπάρχει κάποια άλλη κοπέλα από εδώ μέσα που πριν μπεις, είπες θα μπω, μου αρέσει αυτήν, το είπαμε, εκτός από τη Στέλλα. Ναι. Ναι. Που είπες θα μπω... Ναι, ρε παιδί μου, είπε, ναι. Σας πάμε παρακάτω. Δώρο.
σε ενοχλεί που γύρισα πίσω, έστω και λίγο? Όχι. Η απάντησή του είναι... ψέμα! Γιατί να με ενοχλεί, ρε χαζέ? Δεν ξέρω, ρε χαζέ. Χαζέ! Χαζέ! Στο παιχνίδι που παίζαμε σήμερα σε ερωτήσεις μεταξύ μας, υπήρχε μια ένταση μεταξύ Αντρέα και Δώρου. Ίσως νομίζω ότι ήταν η κακιά στιγμή. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι ο ένας με τον άλλον. Αλλά και αυτό να είναι, νομίζω ότι είμαστε μεγάλοι άντρες, όριμοι άντρες, και νομίζω ότι θα το λύσουμε. Μιχάλη, σε ενόχλησε χθες που δεν σου είπα να πας στην Τζούλια και είπα του Δώρου? Ναι. Μ' αρέσει. Σοκράτης. Και εγώ το ίδιο θα σου λέγα. Ρώτα με για αυτό το μάθημα. Δεν σε ρώτησε, οπότε μην μου πεις. Ρώτησα τον Μιχάλη. Λοιπόν, Σοκράτη, σε έχει ενοχλήσει που η Στέλλα έγινε όλο αυτό με τον Πάνο? Όχι. Και... να σου κάνω εγώ ερώτηση. Δεν έγινε κάτι... μπορείς να καθίσεις εδώ. Και δεν έγινε κάτι με σένα? Όχι. Όχι. Όχι, θα σου κάνω από εδώ ερώτηση. Όχι, όχι. Όχι, θα πας εκεί. Ναι, όχι, να κάνεις όλο και κάθομαι στη θέση σου. Θέλω να μου κάνεις και το... και γρήγορα, οι ερωτήσεις να μπορούμε να... να γίνει η κύκλος πολύ. Έχουμε πολλά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Πολλά. Σε γρήγορα όμως. Για πάμε εδώ. Δεν σκεφτόμαστε. Και δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πολλά. Γιατί θα σκεφτώ. Φίλε, μέχρι να τα συντάξεις εσύ, έχουμε και αυτό θέμα. Θα έρθει το καλά και θα αποχωρήσει κάποιος. Για πάμε λίγο. Θέλεις να αποχωρήσεις τώρα. Να κάνεις κάτι με την Αλεξάνδρα, επειδή... όχι, από εκεί, έτσι πάμε. Όχι, έτσι ήθελα να πάω εγώ. Εγώ διαλέγω. Ωραία, εγώ είμαι παρουσιαστής. Ωραία, θες να κάνεις κάτι με την Αλεξάνδρα, επειδή το θες ή επειδή είναι μια επιλογή από αυτές που ουσιαστικά δεν έχεις κάτι άλλο? Επειδή ήρθες, έφυγες διαφορετικά. Όχι, το πρώτο. Είναι ναι ή όχι? Το πρώτο είναι. Τι απαντάω, γιατί δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, ναι ή όχι, το πρώτο, επειδή το θέλω. Να τα αλλάξουμε λίγο. Ναι, δηλαδή. Θα κάνει. Ναι. Θα... επειδή Αλεξάνδρα. Όχι επειδή δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Υπάρχουν κι άλλες. Κι άλλη ερώτηση. Κι άλλη σε μένα. Πάντα τη δικιά μου, τη δικιά μου. Τη δικιά μου, άντε, ρώτησέ τον. Δίνω τη δικιά μου σειρά. Γιατί? Αν δεν είναι Αλεξάνδρα εδώ, τι θα έκανες? Τι ήρθες να κάνεις? Θα ερχόμουν να... ναι ή όχι. Ναι ή όχι, δεν παίζουμε. Α, ναι ή όχι. Ναι, αλλιώς θα το αιτιολογούσα αυτό που λέμε. Απλά του έχει ξεφύγει τώρα και θέλει να μου πει πολλά. Μπορεί να σου απαντήσω άμα θες. Όχι τώρα. Θα το χαλάσουμε, θα χάνει κοιλιά το παιχνίδι. Άρα ναι ή όχι, είπαμε. Εντάξει, okay. Α, δεν έχεις άλλη επιλογή, ρε παιδί μου. Θα επιδίωκες κάτι με την Τζούγια παρόλο που ξέρεις ότι είναι ο Μιχάλης εδώ? Όχι. Πίστεψε ότι τον ηρωνεύομαι, πίστεψε ότι δεν, πιστεύω ότι δεν ήθελε να μπω πάλι στο παιχνίδι, κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο Δώρος και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και θα τα πούμε, δεν κατάλαβα, θα μου τα πει καλύτερα, πιστεύω. Τελειώσουμε εμένα? Ναι, ναι. Το κράτη. Παρακαλώ, Ευγενία. Αν τελικά δεν επιστρέψει η Κυριακή, θα μείνει στο παιχνίδι, ναι ή όχι? Θα μείνω στο παιχνίδι. Ναι. Ναι, δηλαδή. Ναι. Παναγιώτη. Ορίστε. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, θα έχεις πολλές προτάσεις, ρε παιδί μου, λέμε τώρα έξω για δουλειές. Αν σου πει αν απάντησε στο Ντουμπάι μαζί, θα πας? Ναι. Μιχάλη, αν έφευγε η Τζούγια την Παρασκευή, τι θα έκανες? Όχι, ναι, ναι, ένα, όχι, α, ναι, ναι. Θα έφευγες. Ναι, θα έφευγες. Συγγνώμη, το πάω στην ερώτηση μου. Όχι. Τι απάντηση είναι, ερώτηση είναι αλήθεια. Το να έφευγες δεν το πες εσύ. Μπορεί να το πες, θα στεναχωρηθείς. Ό,τι θέλει, ρωτή. Αυτό είναι το ερώτηση. Προφανές θα έφευγες, παιδιά. Αυτή την ερώτηση έκανε, τέλος. Αν η Στέλλα απαιτούσε να ζούσατε στην Κρήτη μετά από εδώ, θα πηγαίνες? Ναι. Ή τάπες? Φτάνει. Το τέρας θα επεμβήσει και θα ρίξει κάρτα. Όχι. Είπες ναι. Παίρνουμε την πρώτη. Γιατί υπάρχει λάθος λέξη στην πρόταση. Είπες ναι. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Όχι, όχι. Είπε λάθος λέξη. Πάμε παρακάτω. Οκ. Επόμενος. Άλλος. Επόμενος. Νίκο, πάει στο κράτη. Τελείωσα εγώ. Θέλετε να πάω ή δεν θέλετε? Δεν θέλει με φούρνο. Εγώ μιλάω. Δεν θέλετε. Θέλετε όντω. Φύγε. Και γρήγορα. Μετά πάει ο Νίκος. Έχει πάει. Γιατί έχει πάει κουδούνι για διάλειμμα μετά. Ο Παγιώτης δεν ξαναπάει ποτέ. Θέλω να πάω. Νίκο.
Το κίνητρο στο παιχνίδι είναι οικονομικό. Όχι. Αρέσει το τεράστιο θα το κάνει. Κανείς είναι εντάξει, είναι στάνταρ. Κάντε εσύ. Οκ. Ωραία, δώρο. Πιστεύεις ότι το κορμί σου είναι το πρώτο, είναι το κύριο πράγμα που κοιτάει μια γυναίκα σε σένα? Το κορμί μου, όχι. Το σώμα σου. Το σώμα σου, γενικά. Τι είναι? Περίμενε, το σώμα μου ή η εξωτερική μου εμφάνιση? Η εξωτερική σου εμφάνιση, αυτό. Όλοι θα κοιτάνε την εξωτερική εμφάνιση. Ναι, όχι, φίλε. Ναι ή όχι. Πιστεύεις ότι είναι. Δώσ' του λίγο χρόνο να σκεφτεί. Όχι, δεν είναι. Απλά θα τελειώσει μετά από μια απόσταση. Ήρθε το καλά. Άστα τώρα το λέγε. Ωραία, λέω όχι. Γιατί δεν είσαι συγκεκριμένο γι' αυτό. Η απάντηση που έδωσε. Λάθος. Δεν είναι συγκεκριμένο, παιδί μου, λέω. Μην μου αγχώνεσαι. Εγώ έπρεπε να αγχώσει, όχι εσύ. Η απάντηση μου ήταν διαφορετική αν ήταν συγκεκριμένο. Ωραία, από αύριο τρως ψωμιά και αναψυκτικά. Και αλάτια και σάλτσες και λάδια. Η υγεία δεν έχει να κάνει με αυτό που ρωτάει, ρε. Μη μου ψηλεί την πίεση μου τώρα. Σοβαρέψου. Δεν έχω και κάτι να το πετάξω. Εξυπνά, νευριάζω εγώ εξυπνά. Δεν έχω και κάτι να το πετάξω. Παιδιά, δεν θέλω να το μαλλιτρέψετε. Το γυρίζεις πολύ στην εξυπνάδα. Είμαι έξυπνο, φίλε μου, γι' αυτό. Το γυρίζεις στην εξυπνάδα, εξυπνοβλαγγίες είναι, δεν είναι εξυπνάδα. Όχι, όχι. Και εγώ είμαι εξυπνάδα. Αυτό είναι για σένα, φίλε μου. Δείξτε το. Τα πάντα έξυπνα. Δεν θέλω να διακόψω γιατί κάνουμε νούμερα τώρα. Τι σημαίνει η λέξη γάμο? Είναι για εσάς αυτό που ακούτε γάμος. Η έννοια γάμου. Παιδί και οικογένεια. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Κοίταξε, τώρα, για μένα είναι αυτό που λένε τα κορίτσια, παιδί και οικογένεια. Δηλαδή, για να παντρευτεί κάποιος, προφανώς και σκέφτεται το παιδί. Και πιστεύω ότι για να μπει στη διαδικασία να πεις ότι παντρεύομαι, πρέπει να είσαι full συνειδητοποιημένος, να έχεις περάσει κάποιες καταστάσεις στη ζωή σου. Διατηθειμένος κιόλας. Ναι, να... για σένα τι σημαίνει αυτό το. Αυτό που ακούς, γάμος. Εμένα το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι. Τι θα ήθελα να σημαίνει μήπως για εμένα, να το πάμε έτσι καλύτερα. Οικογένεια. Τι σημαίνει για εσάς? Οικογένεια. Κάτι πιο δεμένο, κάτι πιο σταθερό, οικογένεια, κάτι πιο σοβαρό. Οικογένεια. Γάμος. Ναι. Μετά είναι το παιδί. Εγώ θα ήθελα στο δικό μου το γάμο, τι θα ήθελα σου λέω. Έτσι όπως ήμασταν στην πραγματική μας ζωή, χωρίς να βάλουμε κάποια ταμπέλα ότι και καλά κάνουμε κάτι και τρομοκρατηθούμε και δύο, να είμαστε το ίδιο. Και να αγαπιόμαστε κάθε μέρα το ίδιο. Έτσι ώστε να φέρουμε και απογόνους. Εσύ θες να πεις ότι για σένα γάμο σημαίνει η επισφράγηση και η επισημοποίηση της αγάπης σας? Όχι. Σου λέω το αντίθετο. Ότι όπως ήμασταν, όταν ήμασταν τόσο ερωτευμένοι κάποτε, να είναι έτσι και το ίδιο στο γάμο, να μην παλιώσει. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλά θέλω, ζευγάρια. Όλοι αυτό θέλουν. Αυτό. Πολύ αυτό θα ήθελα εγώ. Γάμο. Ακούνε γάμο και λένε εντάξει, τον έδωσα το γάιδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό βήμα προς το μετά. Σαν να δείξει τον άλλον. Το χαρτί, αυτό, η υπογραφή δεν μετράει. Μετράει, παιδιά. Εσύ είσαι εδώ μέσα, η Κυριακή είναι έξω. Εάν βγεις και έχει κάνει κάτι στη ζωή της, θα σε πειράξει? Όχι. Το τέρας μου. Βλέπεις αυτό, δεν είναι ειρωνία. Δώρο. Πάμε, πιστεύω εγώ, τι λέει. Ήταν ο τοκόλ κιόλας. Ήταν σαν βγαίνω. Πρέστα. Όχι. Είπες, ο τοκόλ, ε. Ο τοκόλ ήταν. Απλά δεν το πιστεύω εγώ προσωπικά. Πάμε. Εγώ προσωπικά. Να σου γρήγορα. Όχι. Έχω φάει τόσες ήττες στη ζωή μου που δεν με αγγίζει πλέον. Αυτό. Πάμε. Υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που τον βλέπεις ανταγωνιστικά για θέμα. Ναι. Και οποιοδήποτε θέμα. Ναι. Ναι. Και πιστεύω όπως όλοι. Έχουμε κάποιον. Παιδιά, ο γάμος σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα και να μην υπάρξει ο γάμος, κάποια στιγμή να χωρίσεις, αυτός ο άνθρωπος θα είναι πάρα πολύ σημαντικός στη ζωή σου. Για τον καθένα μπορεί. Σημαίνει κάτι άλλο. Να σημαίνει κάτι διαφορετικό, γι' αυτό ρώτησα εγώ. Για να μπορεί να το βλέπουν 7 διαφορετικά άτομα. Εσύ για σένα τι σημαίνει? Για μένα γάμος σημαίνει απεριόριστη αγάπη. Ναι. Ένωση, δέσιμο, ότι είσαι ένα με τον άλλο πλέον. Είσαι ένα, δεν ξεχωρίζω εγώ. Είμαι διαφορετική σε διαφορετικούς, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όλα στη μέση. Πώς να το πω. Θεωρώ ότι είναι σαν να υπογράφουμε την αγάπη μας με αυτό και να... Άλλα το λες σαν να είναι πρακτική διαδικασία. Να παλεύουμε και οι δύο για ένα στόχο. Αυτό όχι είναι μόνο, ο γάμος. Αλλά... Μπράβο. Ο γάμος, παιδιά, όπως και να... Εγώ μιλάω τώρα για θρησκευτικό γάμο, αυτό λέγω θρησκευτικό. Είναι μυστήριο. Δηλαδή, είναι μυστήριο. Είναι... Για μένα, ας πούμε, εγώ θα κάνω θρησκευτικό γάμο παραδοσιακό, ότι μας ευλογεί ο Θεός, ενώνει την αγάπη μας. Εννοείται. Αυτό.
Ότι είμαστε με... Πάνω απ' όλα, παιδιά, να σας πω κάτι. Το όταν παντρεύεσαι, δεν πας σε μια εκκλησία και σας διαβάζει ο παπάς και σας δίνει μια ευλογία. Πάνω απ' όλα, όταν πας να παντρευτείς, σε ευλογεί ο Θεός για αυτό που έχεις φτιάξει και για αυτό που πιστεύω ότι είσαι. Πρώτα πρέπει να παντρευτείς, να έχεις κάνει το παραδοσιακό, το βήμα, το παιδιά, αυτό που είναι πρέπει, και μετά να κάνεις παιδί. Που σας δίνουν. Στο να είστε ευλογημένοι, σαν ζευγάρι, να προχωρήσει όλο αυτό, να είναι δεμένο, να είναι... Να έχει αγάπη, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρω. Μου είναι σαν να υπογράφω ότι είσαι ο άντρας της ζωής μου και ότι θέλω να είσαι ο πατέρας των παιδιών μου. Αυτό είναι για μένα. Δεν σας τρομάζει το για πάντα μαζί? Όχι, καθόλου. Πιστεύεις ότι αν έλεγε στην Άννα να έρθει να μείνετε στην Άξο, θα σε ακολουθούσε? Το τέρας περιμένει έτσι. Από πάνω σου είναι. Τι? Μπορώ να έχει μια μικρή αιτιολόγηση? Όχι. Το τέρας... Ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Όχι. Παιδιά, εγώ είμαι η μόνη που το βλέπω τελείως διαφορετικά. Πες, άντε, πες. Αφού το έχετε ξανακούσει από μένα. Ότι ο γάμος τι, δεν σου λέει τίποτα? Θα παντρευόμουν μόνη, αν ήταν ανάγκη για το παιδί μου. Θα παντρευόμουν επίσης μόνο, εάν μετά από 70 Explat. Χρόνια που είμαι με τον άνθρωπό μου, καταπιόμαστε σαν τρελή. 70 χρόνια. Που λέει ο λόγος. Ναι. Θέλουμε να δούμε, να δώσουμε ένα εξτρά. Nothing else. Εντάξει, παιδιά, αυτό για πράγμα λες. Όχι. Απλά το παιδί, το παιδί. Εγώ είπα ότι δεν είμαι του γάμου. Δηλαδή δεν με νοιάζει να παντρευτώ. Δηλαδή, συγγνώμη, από δεν θα ανάγκη έκανες παιδί όμως εκτός. Εάν είναι μια διαδικασία πρακτική που θα βοηθήσει το παιδί μου στην κοινωνία. Δεν είναι αν είναι, είναι αποδεδειγμένο ότι είναι. Αυτό. Δεν περιμένουμε. Εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν παντρευτεί και έχουν παιδιά. Κάνε σύμφωνο συμβίωση. Δηλαδή, εγώ ξέρω και πολλά παραδείγματα, πρακτικά του. Παραδείγματα. Εντάξει, μοντερνιές είναι τώρα αυτά. Δεν είναι μοντερνιές, γιατί είναι σαν να βλέπεις μειονεκτικά την άποψή μου. Όχι, δεν βλέπω μειονεκτικά καθόλου την άποψή σου. Μιχάλη. Συγγνώμη, να πω κάτι πριν να ξεκινήσουμε. Εννοείται. Θέλει πικάντικες ερωτήσεις για να μην βαριόμαστε. Πάμε. Έλα, ναι, πάμε. Ναι. Θέλεις ότι θα κάνω. Και τέλος. Εσύ και τέλος. Θα αλλάξουμε παιχνίδι. Μιχάλη. Εγώ δεν ρωτάω πάντως, δεν έχω ρωτήσει. Εάν ο Αντρέας την ξανάπεφτε στην Τζούλια. Την ξανάπεφτε. Την ξαναδιεκδικούσε. Ο Αντρέας είναι. Ο Ανδρέας Αδριανός, ο παίχτης. Που επέστρεψε. Θα. Προεκλογική εξαρτία. Θα σε ενοχλούσε. Ή. Α. Για πες το. Με το ή θέλεις απάντηση. Ή έχεις τόση εμπιστοσύνη στη Τζούλια που... Δεν πάει. Είναι δύο ερωτήσεις αυτά, δεν ταιριάζουν. Θες το διαφορετικά για να πιάσεις αμία. Ωραία, θα σε ενοχλούσε. Ναι. Ναι. Πάμε, άλλος Παναγιώτης. Εάν δεν ήταν ο Δώρος στο παιχνίδι και η Άννα. Θα κοιτούσες από την αρχή εννοώ, την Αθηνά, δηλαδή, α, είσαι 19, αυτό το νατάκα. Εάν δεν ήταν ο Δώρος και η Άννα στο παιχνίδι και ήμασταν όλοι οι υπόλοιποι, θα διεκδικούσες την Αθηνά με το χαρακτήρα της. Την Αθηνά, θα πάνε, ναι, όπως, ναι, το καταλάβαμε. Όπως είναι, από την αρχή. Όχι. Όχι. Έλα, Μαρία, πού είσαι. Χαίρετε. Συγγνώμη. Μαρία. Παρακαλώ. Με ναι ή όχι θα απαντήσεις. Εντάξει. Με ναι ή όχι, τίποτα άλλο. Ναι. Μαρία. Και μετά θα κάτσω εγώ να κάνω ερώτηση. Έγινε. Νιώθεις πως ο Δώρος, έστω και 1%, έχει νιώθει λίγο ανταγωνισμό με τον καινούριο παίχτη που, με τον παλιό παίχτη που επέστρεψε, τον Ανδρέα. Έστω και 1%. Ναι ή όχι, ναι ή όχι, δεν υπάρχει. Ναι ή όχι. Όχι. Δεν είναι ανταγωνισμός αυτό που νιώθει. Το τέρας ναι, απαγορεύει όχι. Την επεξήγηση. Όχι. Μόνο ναι, ωραία. Η απάντηση στην ερώτηση μπορούμε είναι να κάνει... ψέματα. Και έτσι. Όχι, δεν νιώθω ανταγωνισμό ότι νιώθει. Ότι δεν τον πολυπάει, ναι. Μαρία, εντάξει. Φάνηκε από τις ερωτήσεις σας πριν. Αλλά δεν ήταν ανταγωνισμός. Εγώ δεν τον πολυπάω, ή ο Ανδρέας. Εσύ. Δεν ξέρω και ο Ανδρέας ενδεχομένως. Μία ερώτηση θέλω και θα σου δώσω αυτό να μου απαντήσεις. Όχι, όχι, θα έκανα όλους, αλλά θα πάει μακριά. Και χωρίς φατσούλα. Μπορεί να γίνει και πολύ φατσούλα. Κατάσταση, άσο καλύτερα. Συνεχίζουμε μετά, παιδιά, είναι έχει τελειώσει αυτό. Πιστεύεις. Είναι ωραίο αυτό, ναι. Ότι υποστηρίζεις λίγο περισσότερο τα κορίτσια αντί για τα γόρια. Ναι. Πώς θα σου το πει. Μαρία.
Πάμε, πάμε. Α, όχι, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Μιλά σιγά. Θα το δώρο κι εσύ. Με λέει όχι. Πιστεύεις ότι όλο αυτό που γίνεται ανάμεσα σε εμάς, τα αγόρια και τις γυναίκες και τα κορίτσια, είναι αληθινό? Ναι. Συναισθήματα. Ναι. Αχ, μια ερώτηση μπορώ ακόμα που σας παρακαλώ. Όχι. Όχι, είχες την ευκαιρία σου. Σου αρέσει περισσότερο που η Τζούλια αυτή τη στιγμή είναι με το Μιχάλη και όχι με τον Ανδρέα? Ναι. Τι απάντηση είναι, ρώτησε. Τι ρώτησε έκανα, κάτσε. Με μπέρδεψες. Όταν δεν σ' αρέσει η πραγματικότητα, την ξεχνάς, αλλά τόσο γρήγορα. Θα δω το επεισόδιο. Δεν θυμάμαι. Παιδιά, κοιτάξτε, σας έβλεπα από το καμαρίνι. Είστε πολύ κοντά στο να πείτε την αλήθεια, αλλά δεν τη λέτε όλοι. Ξέρετε τι γίνεται. Όλοι. Επειδή είναι μόνο ναι και όχι, δεν υπάρχει εξήγηση, σκεφτόμαστε. Δεν έχει σημασία. Ποιος δεν είπε την αλήθεια? Πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Κάποια συγκεκριμένη. Αλλά... Πες με ψέματα, που είναι πιο εύκολο. Ούτε δηλαδή αυτό, νομίζω δεν ότι δώσαμε κάποιοι ψεύτικες απαντήσεις να γλιτώσουμε κάτι. Τι. Δώσαμε ψεύτικες απαντήσεις να γλιτώσουμε κάτι. Δεν ήσασταν ειλικρινείς όσο θα θέλατε. Εγώ... ή όσο θα ήσασταν αλλιώς. Αν το παίξετε λίγο ακόμα το παιχνίδι. Θα μας βγουν όλα. Θα αντιστούμε και να λυθείτε, ναι. Αλλά βγήκανε και κάποια πράγματα. Αυτή η κόντρα, α πούμε, η μικρή. Τώρα την είδα. Κόντρα από πλευρά σου, γιατί προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες αν τον πάω ή αν ήθελα να φύγει ή αν ήθελα να μείνει. Όχι από πλευρά μου. Δικό του είναι το πρόβλημα, όχι δικό μου είναι το πρόβλημα. Όχι. Εγώ είμαι σε άμυνα, αυτός είναι σε επίθεση. Όχι, μπορεί να σε πειράζω. Τα πειράγματα έχουν και μια δόση αλήθειας. Άρα το πρόβλημα δεν είναι. Όχι, μήπως μπορεί να ήθελα εγώ να εκδηλωθείς πιο έξω. Να μου το πεις. Όταν από τη στιγμή που σου λέω ότι είσαι σπαστικός κάποιες φορές, σημαίνει ότι εκδηλώνομαι, δεν κρύβομαι. Καταλαβαίνεις. Το είπες όμως όταν είχα φύγει. Δεν το μου το πες. Και μπροστά σου το λέω, φίλε. Μου το είπα και χθες και προχθές. Το άκουσα από Δευτέρα. Και έξω σου το είπα και μπροστά σου κράτη το λέω. Όταν επέστρεψα όμως. Να, αυτό α πούμε εγώ δεν το είχα καταλάβει. Και όταν τα άκουσα. Δεν το άκουσα. Ναι, αυτό το είχα πει. Δεν περίμενα και από το δώρο. Το λένε όλοι, δεν το λένε. Δεν το λέω μόνο εγώ. Παιδιά, συγγνώμη. Μέχρι χτες λέγατε λείπει ο Ανδρέας από το σπίτι. Πού είναι ο Ανδρέας που έκανε αυτά? Και έλεγε και να σου πω, τον παριστάνατε. Τώρα που ήρθε, σας έσπασε τα νεύρα. Δεν είναι πάντα. Είναι κάποιες στιγμές που έτσι είναι ο Ανδρέας. Το είπαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλω. Να τους ρωτήσουμε όλους. Όχι μόνο το δώρο. Εγώ σου είπα ότι λυπήθηκα που ήρθε. Όχι. Φίλε, είπες ότι κάποιες στιγμές. Εσύ τι καμπάνια έκανες στα social media να σε ψηφίσουν? Να με ψηφίσουν. Δεν έκανα. Το καμπάνια. Έκανες αναρτήσεις και έλεγες ψηφίστε με. Αυτό. Ψηφίστε με. Είπα ότι πάμε δυνατά έτσι να πιστέψω. Είναι κάτι αυτό. Όλοι το κάνουμε, πιστεύω. Ψηφίστε με, δεν είναι. Vote me. Πώς λέγεται? Vote. Sweep. Τι να πω. Δεν έβγαλα κάτι. Δεν πήγα. Ναι, οκ. Okay. Βγάλω λόγο. Είπαμε. Τι έγινε? Θέλει να πει τώρα. Περιμένεις ερωτήσεις? Όχι. Σκεφτόμουν αυτά που λέγατε πριν. Εσύ έχεις σπαστεί πάρα πολύ που έχεις γυρίσει έτσι τώρα. Είσαι φορτωμένος. Δεν σε έχω ξαναδεί έτσι. Όχι, έχω σπαστεί γιατί έχω καταλάβει ότι είναι σε θέση επίθεσης και δεν το είχα καταλάβει όταν ήρθε. Απλά τώρα το κατάλαβα γιατί το βγάζει σιγά σιγά από μέσα του. Γιατί. Περίμενε. Απλά κουβέντες μαζί μου. Πείτε μου γιατί δεν το έχω καταλάβει. Πώς εκδηλώθηκε η επίθεση? Από τις ερωτήσεις που κάνει, καταλαβαίνω ότι έχει κάποιο πρόβλημα που θέλει να το εκφράσει τέλος πάντων. Σου έκανε μια ερώτηση. Από τις ερωτήσεις σου. Πες μια, δεν θυμάμαι τώρα. Ωραία, άμα δεν με γουστάρει, μην κάνει συζήτηση μαζί μου, ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε έξω. Πες μου ποιες ερωτήσεις. Όχι να μου το πει έξω άλλο και να μου κάνει τον έξυπνο από την κάμερα. Θε να πει ότι έξω είμαι άλλο. Μα σε όλους γίνανε ερωτήσεις περιέργειες. Είναι έτσι το παιχνίδι. Απλά του είπα για το. Αν νιώθει ανταγωνισμό για κάποιον και τέτοια, αυτά. Θα συνεχίσουμε. Αυτή η ερώτηση ήταν που έκανε την. Δεν ξέρω, δεν μας λέει. Αυτό του λέω. Θα μου πει μετά, λέει. Εμένα να δείτε τι μου κάνανε τα κορίτσια νωρίς. Κάτι άνοιξε εδώ και άνοιξε. Θα το πω μετά. Πόπο. Πολύ με ταράξανε. Αλήθεια. Τι σου κάνανε? Ναι, δεν έτρεμα. Άντε, μας πει σε λίγο. Θα σας πω μετά. Πάμε να συνδεθούμε. Κορίτσια. Γεια σας, βρε κορίτσια μου. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνετε, ηρεμήσατε? Όλα καλά? Καλά. Εσείς τι παιχνίδι παίζατε? Εδώ τα αγόρια παίζανε ερωτήσεις. Κάτι είδαμε. Αλλά τα αγόρια έχουν φατσούλες και εμείς όχι. Κάναμε κόντρα στο γυαλουρονικό. Τι κάνατε? Κόντρα στο γυαλουρονικό και εγώ τους είπα ότι δεν καταλαβαίνω τι εννοούν. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε βάλει γυαλουρονικό? Ποια δεν έχει βάλει γυαλουρονικό? Εγώ. Αχ, τι έχω εδώ. Γυαλουρονικό. Τέλειο. Γυαλουρονικό μόνο στα χείλη ή παντού?
Εγώ χείλη. Με τον πόσο πάει αυτό το δηλαδή. Με το μπουκαλάκι. Ρωτήστε τη Στέλλα, θα σας πει. Δεν είναι μόνο η Στέλλα. Είπαν τα κορίτσια όλες εκτός από τη Μαρίνα και τη... Κλαούντια. Κλαούντια. Και εγώ δεν έχω βάλει. Και εγώ δεν έχω βάλει. Αλεξάνδρα, δεν έχεις βάλει αλουρονικό. Καλά, πριν και αυτό. Ούτε και εγώ έχω βάλει, Μαρία. Είπε η Αλεξάνδρα. Τώρα τι μη μου αρχίζετε όλες, ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ, ούτε κι εγώ, κύριε. Αφού δεν έχουμε βάλει, τι ψέματα. Ναι, η Αλεξάνδρα. Τι είπε, δεν άκουσα. Άμα να λέμε αλήθειες, να τις πούμε τις αλήθειες. Ναι, μόνο εγώ και η Στέλλα. Ναι, εμείς μόνο. Α, και η Τζούλια. Άστο, Μαρία, ήταν. Αγαπημένες θέλω να είστε. Ησυχάζω. Εγώ και η Στέλλα έχουμε διαγωνισμό. Ποια κερδίζει. Εγώ είπα σε νικάω. Σε νικάω. Θα δείξουμε και τη φάρσα που μου κάνατε μετά. Να τη δούνε και τα γόρια, γιατί δεν ξέρουμε το ποιόν σας ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω... Η Αθηνά και η Αλεξάνδρα πώς είναι σήμερα. Μια χαρά. Βλέπετε το μαλλί. Αθηνά. Είναι έτοιμο για ξεμάλιασμα ή από ξεμάλιασμα. Όχι, μια χαρά είμαστε. Δεν έχω να πω κάτι. Όλα καλά. Α, όλα καλά εννοείς. Ο καιρός θα δείξει. Ο χρόνος θα δείξει, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χτες με την Αθηνά και τη Μαρία. Και την Αλεξάνδρα. Έχεις ένα φιλί από κάπου, στο λαιμό. Βέβαια, αλλιώς μου το είπε, αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό. Το του λέω εντάξει, τίποτα άλλο θες να κάνω. Περίμενε, για να καταλάβω. Ο δώρος. Από το δώρο. Εγώ δεν το είπα, το καταλάβατε μόνοι σας, τελείως. Είπε να την. Παιδιά, Ανδρέας είναι αυτός. Είναι λογικό, δεν το περιμένετε. Και συγγνώμη, έστειλε ο Ανδρέας το δώρο να πάει να μιλήσει. Τραγικός. Εντάξει, το κάνει και για να έχει πλάκα, παιδιά. Τραγικός. Εγώ μια χαρά το βρίσκω. Εγώ προσωπικά, άμα ήμουν στη θέση του, δεν θα το έκανα. Μόνο αυτό έχω να πω. Τραγικός. Με τίποτα όμως. Τραγικός γιατί ρε εσύ. Επειδή άλλαξε τα ζευγάρια, πλάκα έχει. Είναι σαν τώρα εγώ να ξέρω ότι έχεις κάτι. Εντάξει, μπορεί να ανεβάσει. Ρε παιδιά, να μιλήσουν να πήγαν οι άνθρωποι, όχι για να κάνουν κάτι. Σαν να ξέρω ότι έχεις κάτι με τον Παναγιώτη και να λέω. Δεν έχω κάτι με τον Παναγιώτη, έχει η Άννα μας. Στην Αλεξία να πάει ο Σοκράτης που ξέρω ότι τα έχει με την Κυριακή και είναι μαζί καλά. Ωραία, παιχνίδι είναι ρε παιδιά. Εντάξει, θα γίνουν για να το πει. Κοριτσάκι μου, για σένα είναι παιχνίδι. Για μένα δεν είναι παιχνίδι. Κοριτσάκι μου, δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Αλεξάνδρα με λένε. Για σένα είναι παιχνίδι. Για μένα δεν είναι παιχνίδι. Άμα δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι πήγαινε σπίτι σου. Για ποιο λόγο. Ορίστε. Άμα δεν είναι παιχνίδι, πήγαινε σπίτι σου. Εντάξει, δεν θα μου πεις που να πάω. Για να τι μου λες, είναι παιχνίδι και είναι παιχνίδι. Δεν ήταν στο χέρι, δεν χρειάζεται να το συνεχίζεις. Κατάλαβες τι λέω. Ωραία, ας ηρεμήσουμε. Γίνει ανατροπή. Εδώ πέρα μέσα είναι το σπίτι μας. Να γίνει ανατροπή αυτό. Για δύο μήνες εδώ είναι το σπίτι μας. Στο σπίτι της είναι. Να γίνει ανατροπή, δεν σε έστειλε να κάνεις κάτι, Τζούλια. Παιδιά, εγώ... Ηρεμήστε. Τι τραγικό τώρα, μην τρελαθούμε. Επειδή έκανε ανατροπή. Μην το χοτρένουμε, δεν είναι ανάγκη. Κουλ, χαλαρά. Η κάθε μία έχει τη δικιά της άποψη. Αυτό γιατί έχει και ένα συνέστημα. Αυτό που σου είπα, δεν χρειάζεται να μου πεις να πας σπίτι σου να κάτι να ράνεις. Τελείωσε. Εγώ είπα να μην συνεχιστεί και δεν είπα κάτι. Εσύ δεν το έκανες αυτό. Έκφρασα τη γνώμη. Γιατί το έκανες εσύ. Κάποιος άνθρωπος είναι τραγικός. Γιατί είναι άσχημο. Εννοείται είναι τραγικό όλο αυτό. Είναι άσχημο. Ποιο είναι ο χαρακτηρισμός σου. Ποιο είναι άσχημο. Το να λες κάποιος ότι είναι τραγικός. Το να ξέρει ότι υπάρχει κάτι με την Αθηνά και το δώρο και να λες η Τζούλια. Και είναι η Τζούλια στο δωμάτιο. Δηλαδή, είπες ότι το έκανε προαιρετά. Δεν ζήλεψα, αλλά είναι τραγικό αυτό. Και πιο τραγικό είναι το να μου λες πήγαινε σπίτι σου. Όχι, αλήθεια αυτό είναι. Τι ποια νομίζω ότι όλο αυτό τώρα. Ναι, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Τώρα που το είδα, γιατί εχθές μου το περιγράψατε. Τώρα που το είδα, δεν το βρήκα εγώ ρε παιδιά ότι ήταν επιθετικό από την Αλεξάνδρα. Δηλαδή, λέει η Αλεξάνδρα ότι δεν ήταν. Γιατί είναι τραγικός, επειδή τα ανακάτεψε. Εντάξει, παιχνίδι είναι, δηλαδή να γίνει και μια πλάκα. Και λέει η Αθηνά, εγώ δεν το αντιμετωπίζω σαν παιχνίδι. Έτσι δεν υπόθηκαν. Mm-hmm. Ναι. Και εκεί της λέει ότι αφού δεν το αντιμετωπίζεις σαν παιχνίδι και το αντιμετωπίζεις σαν ζωή σου, πήγαινε ζεις στο σπίτι σου. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι, Μαρία μου. Είναι λάθος. Δεν μπορώ εγώ να πω σε κάποιον πήγαινε σπίτι σου. Ποια είμαι εγώ που θα πω στην Κλόη ή σε οποιαδήποτε Κλόη ή σε οποιαδήποτε Αθηνά, σίγουρα πήγαινε σπίτι σου. Νομίζω ότι ο καθένας μας για να είναι εδώ πέρα. Σου είπα απαξιωτικά ότι μάζευε τα και φύγε. Βρε Μαρία. Από τη στιγμή που το παίζεις, δεν είναι παιχνίδι και δεν παίζεις. Νομίζω ο καθένας θα αντιδρούσε στη θέση μου έτσι. Και δεν είπα ότι ο Αθηνά. Όχι, δεν θα αντιδρούσε ο καθένας. Γι' αυτό το συζητάω. Εγώ σέβομαι τον τρόπο που αντέδρασες. Αλλά δεν θα αντιδρούσε ο καθένας. Ήθελα να πω ότι αυτό που είπε η Αθηνά είναι ότι κάποια πράγματα πλέον είναι σοβαρά και δεν είναι όλα αστεία οι διαδικασίες τα οποία.
πρέπει εγώ να δεχτώ ότι ο Ανδρέας είπε να πάω με την Τζούγια. Δηλαδή, μπορεί στην τελική να μην θέλω εγώ να πάω με την Τζούγια ή να σεβαστώ το γεγονός ότι κάποιος έχει κάτι με κάποια άλλη. Πες του, δεν θέλω. Τι? Πες του, δεν θέλω. Ναι, όχι, δεν θέλω να καταλήξω αυτό. Είναι ότι είναι θέμα το. Οι αποφάσεις μας κρινόμαστε από αυτό. Και ο Ανδρέας, τέλος πάντων, ήθελε να κάνει αυτή την πλάκα. Μα και από τις δοκιμασίες σας κρίνεστε εδώ μέσα. Μη τι λες πλάκα. Μην θέλεις πλάκα. Έκανε ένα ανακάτεμα. Έκανε ένα ανακάτεμα, δηλαδή... δεν είναι πλάκα. Ναι, απλά κάποιοι δεν το βλέπουμε ότι χρειάζεται αυτό το ανακάτεμα, γιατί κάποια δηλαδή πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ναι. Οι σχέσεις σας είναι σοβαρές. Το πιστεύω. Θα βρεθείτε και έξω. Θα τις συνεχίσετε. Εδώ όμως δεν διαμορφώνουμε τις συνθήκες για ένα μήνα του μέλητος. Εδώ διαμορφώνονται οι συνθήκες για να δοκιμαστείτε σε όλες τις καταστάσεις. Okay. Και σαν προσωπικότητες κυρίως, όχι τόσο σαν ζευγάρια. Σε τι να δοκιμαστούμε δηλαδή, βρε Μαρία μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εδώ πέρα έχουμε κάνει ξεκάθαρα κάποιες σχέσεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά είναι ένα παιχνίδι ή είναι ένα ψέμα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι εννοείς ψέμα? Έχει να κάνει. Γιατί λέμε εδώ πέρα ότι διαμορφώνονται οι χαρακτήρες μας. Όχι, δεν διαμορφώνονται. Οι χαρακτήρες σας είναι αυτοί που είναι. Ωραία, διαμορφώνονται. Απλώς φανερώνονται οι χαρακτήρες σας σε συγκεκριμένες συνθήκες. Σε ένα σπίτι που αναζητείται η αγάπη, κάποιοι την έχουν βρει. Μέσα από τα πράγματα που σας στριμώχνουν και μέσα από τα πράγματα που σας βγάζουν από τα δεδομένα σας, δοκιμάζεστε, φαίνεστε, κρίνεστε. Επίσης, όποιος δεν του αρέσει η δοκιμασία, μπορεί να πει και όχι. Με τις συνέπειες. Να πει δεν πάω πάνω. Σωστό. Φυσικά. Βέβαια. Φυσικά. Οπότε είναι λίγο άσκοπο να μιλάμε μετά. Αν κάποιος πραγματικά τον ενοχλεί αυτό που γίνεται και λέγεται τέλος πάντων δοκιμασία, ας το πούμε έτσι, θα μπορούσε να πει δεν πάω με κάποιον άλλον στο δωμάτιο και ό,τι σημαίνει αυτό. Καλά, δεν κατάλαβα. Και πόσο τρομερό είναι να πάει ένας παίκτης με ένα συμπαίκτη του. Το λέω σε οποιαδήποτε δοκιμασία. Σε οποιαδήποτε δοκιμασία. Μα εσύ το θεωρείς κακό που πήγε στην δουλειά, ρε φίλε. Εγώ είπα ότι είναι κακό. Κακό. Είπες γιατί. Κακό να πάω... μπορεί να είναι ο τρόπος που σκέφτηκες εσύ. Όχι, φίλε. Μόνος το σκέφτεσαι αυτό, ότι σκέφτομαι εγώ λάθος. Εγώ δεν σκέφτομαι ποτέ. Δεν είπα ότι σκέφτεσαι λάθος. Είπα ότι σκέφτηκες κακά εσύ. Εγώ. Και ότι με πειράζει να πάω με την Τζούγια. Για ποιο λόγο, έχεις πάει 15 φορές καταρχήν. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί μπορεί να σκέφτεσαι. Πρέπει να πας δηλαδή με την Αθηνά. Είπα ότι πρέπει να πάω με την Αθηνά. Τα σκέφτηκα λίγο έτσι να δούμε. Κόντρες έτσι, ζήλια, εμπιστοσύνη, τα πάντα. Όπως βλέπω τα κατάφερα. Καλά, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Ούτε το ξέρω, αλλά όμως έγιναν ολόκληρα θέματα για αυτό το θέμα. Αυτό το παιχνίδι. Κάτι θέλει να πει ο Πάνος. Παιχνίδι είναι. Λοιπόν, όταν πήγαμε να βάλουμε. Αυτό είναι η ερώτηση σε όλους, έτσι. Λοιπόν, όταν μας είπαν για αυτό το παιχνίδι, όταν κάναμε τέλος πάντων. Όταν μας ρωτήσανε, ναι, για να μπούμε. Πίστευε κανείς ότι θα είναι όλα ρόδινα. Όχι. Ότι θα κάτσει μέσα τρεις μήνες. Θα βρει τον ερωτά του, θα περάσει ωραία και θα φύγει από το παιχνίδι και νικητής και θα βγάλει και λεφτά έξω. Φαίνεται πως όχι. Όχι. Λοιπόν. Και πώς θα δοκιμαστεί, συγγνώμη, και ο καθένας για να βγει νικητής, ρε παιδιά. Ακριβώς. Άμα σας φέρουμε το πρωινό στο κρεβάτι. Μπράβο. Θα φτιάξει με το κορίτσι. Καλό αυτό, ε. Το κοντοπάρι. Μαρία, ευχαριστημένο ή όχι. Να ξεσκονίσω, παιδιά, γιατί κάποιος είναι αλλεργικός. Δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες όλοι θα ήσασταν κουκλάκια. Δεν θα ξέραμε ποιο να διαλέξουμε. Μαρία μου, για να το τελειώσω. Δεν με πείραξε που πήγε ο Δώρος με την Τζούλια. Με πείραξε αυτό που άκουσα. Το τελειώνω εδώ. Έχετε παρατηρήσει τους εαυτούς σας μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ που με απέξω το παρατηρώ πιο εύκολα. Πόσο αλλαγμένοι είστε από τον πρώτο καιρό. Ο Δώρος δεν είναι ο Δώρος που ήταν στην αρχή. Ο Παναγιώτης δεν είναι ο Παναγιώτης που ήταν στην αρχή που δεν άκουγα τι έλεγε. Ο Νίκος δεν είναι. Ο Σοκράτης δεν είναι ο Σοκράτης που ήταν στην αρχή. Νήμα. Η Στέλλα δεν είναι η Στέλλα που ήταν στην αρχή. Εγώ. Η Άννα είναι η Άννα που ήταν από την αρχή. Κακό αυτό. Μένα. Κακό πολύ αυτό. Αυτό τώρα το σκέφτηκα. Εγώ. Ας τοποθετηθεί λίγο. Έκανες διάλειμμα. Σε κοντά εσύ αυτό που ήσουν από την αρχή. Ναι, αλλά γιατί έκανες διάλειμμα, δεν μπορεί να μετρήσει. Έκανε διάλειμμα. Εδώ τα παιδιά, η διάρκεια έχει άλλη ένταση. Δεν άλλαξε κάτι έξω. Μαριά, βγήκε έξω. Το σπιτάκι σου, τις παρέες σου, τα μπαράκια σου. Έμαθε. Από τον κόσμο. Αλλιώς είναι όταν είσαι έξω. Παίζει ρόλο. Ναι. Παίζει ρόλο. Γιατί μου ακούγεται κακό αυτό που είπες για την Άννα. Εσύ το εισέπραξες έτσι. Δεν είναι Άννα. Τι είναι, τι είναι αυτό. Δεν άκουσες τι... Πώς, ξαναπες το λίγο τι σου ακούγεται. Βγάλε τα δάχτυλά σου από το στόμα πρώτα. Δεν άκουσες τι είπε. Άκουσα τι είπε, εσένα πώς σου ακούστηκε. Κακό. Κακό σου ακούστηκε ότι είμαι ίδια από την αρχή μέχρι τώρα. Και ενώ έχω αλλάξει. Τι, επειδή σ' ακούει, γιατί δεν σ' άκουγε στην αρχή. Αυτό κατάλαβες εσύ. Η αλήθεια είναι. Εγώ πάω έτσι θα είμαι πάντα, να ξέρεις. Τι, δηλαδή. Δεν θα αλλάξω. Δηλαδή. Αυτό. Μπορεί να είναι τέτοιος παίκτης η Άννα, παιδί μου. Σκληρός παίκτης. Πόκερ παίκτης. Δεν φάνηκε πόκερ από την αρχή, ούτε τώρα. Αυτό που λέει η Μαρία. Όχι μόνο εδώ στο παιχνίδι. Είμαι poker player γενικά στη ζωή μου. Παρατηρώ. Εμένα, Μαρία, αν μου έλεγες ότι δεν έχω αλλάξει, θα με πείρασε.
Ότι δεν έχεις αλλάξει. Ναι. Έχεις αλλάξει. Ναι, θα με πείρασε. Γιατί σε μένα δεν θα είχα εξελιχθεί μέσα από το παιχνίδι. Μα και εγώ αυτό βλέπω. Εγώ θα το βλέπω και σαν διδασκαλία να εξελιχθεί και σαν άνθρωπος μέσα από το παιχνίδι. Γιατί. Μισό λεπτό. Δεν σημαίνει ότι η Άννα δεν εξελίσσεται. Όχι, το λέω για μένα αποκλειστικά. Δεν έχει καμία αλλαγή, είπα. Το λέω για μένα αποκλειστικά, δεν το λέω για την Άννα. Μαρία, εγώ είμαι εξελιγμένη έκδοση. Δεν χρειάζομαι εξέλιξη. Το πιστεύω. Και πάλι δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, αλλά δεν πειράζει. Άμα δεν σε αρέσει, πήγαινε σπίτι σου. Ναι, άμα δεν σε αρέσει, σπιτάκι σου. Δεν έχω σπίτι, δεν έχω τόπο, δεν έχω σπίτι. Όπω είσαι. Συζητούσαμε αυτό το πράγμα. Ποιο θα έφτανε στα όρια του και πώ θα αντιδρούσε ο καθένα σε πολλά νεύρα. Θα τα δούμε κι αυτά. Θα επιληφθώ επί του θέματο πάντω. Θα μιλήσουμε εμεί οι δύο. Θα σε φτιάξω. Πάμε σε κάτι άλλο. Τα πάμε αυτά. Βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ναι. Πάμε να δούμε καινούριο φλερτ στο σπίτι του Power of Love. Αχα. Ποιο είναι? Ανδρέας. Δεν είναι το δικό σου. Όχι. Είναι της Αλεξάνδρας και του Ανδρέα. Α, νόμιζα ότι ήταν του Ζουλιάζου. Επίσης, θέλω να πω, έγινε μία ερώτηση στον Ανδρέα. Ποιος την έκανε και τον ρώτησε αν επέλεξε την Αλεξάνδρα επειδή του αρέσει. Ο δώρος. Ή επειδή δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη. Πίσω από αυτή την ερώτηση υπήρχε και κάτι άλλο που δεν υπόθηκε στην ερώτηση. Τι. Ε. Υπήρχε, το βλέπω στα μάτια σου. Τι. Ή όχι. Επέλεξες κάποιον για να είσαι στο παιχνίδι ενεργός. Άνω. Ε. Δεν το άκουσα αυτό όμως. Δεν την είπε. Αλλά την κατάλαβα. Όταν σου έγινε η ερώτηση, γιατί διάλεξες την Αλεξάνδρα, γιατί σου αρέσει ή γιατί είναι... Διάλεξες την Αλεξάνδρα γιατί σου αρέσει ή διάλεξες, τι διάλεξες για να... Γιατί δεν υπάρχει άλλο κορίτσι διαθέσιμο. Αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι είχε και τρίτη επιλογή να σου κάνει ή για να μπει στο παιχνίδι με φλερτ. Εγώ νομίζω το τρίτο. Δεν την έκανε. Μαζί. Πάνε μαζί όπως για να είσαι εγώς παίχτης, παιδάκι μου. Το λέω. Ναι. Και απάντησή σου, βέβαια, έντωσα. Αλεξάνδρα, για να μην ανησυχείς, ο Ανδρέας απάντησε γιατί του αρέσεις. Το ξέρω. Πάμε να δούμε το βίντεο του φλερτ σας. Τι. Είχα πάθει ταύτιση με τον Ανδρέα. Τι εννοείς? Ενώ ήταν λόγος που το έβλεπα. Ο Ανδρέας. Ναι. Και η ηλικία του Ανδρέα. Δεν μπορώ. Ο Ανδρέας δεν μου έδειξε ότι αυτό που... Το είχα σχετικά και τι με προκαλείς τώρα. Σε προκαλεί. Έλα μου, εσύ πειράζει μόνο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει έτσι άσθημα. Εσύ. Αφού θέλει έτσι ένα τέτοιο. Έλα, καλά. Εντάξει, σιγά. Σιγά με έκδαλες. Εγώ είμαι σίγουρο. Τι κατάς, ακουστικά. Χίλιες φορές συγγνώμη. Στο ναι. Παιχνίδι μέσα ήρθες για δύο άντρες. Ένας άντρας ήταν ο Ανδρέας, ο άλλος ήμουνα εγώ. Επειδή δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Και επειδή και η ξαδέρφη μου ξέρει και η μαμά μου ξέρει. Τι ξέρει. Ότι αυτός που μου άρεσε το παιχνίδι, αυτό που έβλεπα, ήσουν εσύ. Α, το ξέρει όλο ο κόσμο. Ναι, οι δικοί μου το ξέρουν. Αυτό. Και μια φίλη μου πρόσφατα κιόλα μου λέει. Συγγνώμη, μπήκε εσύ στο παιχνίδι και έφυγε ο Ανδρέας. Λέω ναι. Μου λέει, ωραία, μου λέει, είσαι πάρα πολύ τυχερή. Λέω ναι. Και τώρα τι θα λένε. Τώρα, δεν ξέρω, θα μου πούνε μετά. Αντιπόστες. Μπορεί να μην ταιριάξουμε με το παιδί. Μπορεί να έρθει εσύ ακόμα την Τζούλια. Μπορεί να έρθει άλλη Τζούλια. Μπορεί. Δεν ξέρω. Ένα λέγε, πες να σου πω κάτι. Όταν εγώ θα θέλω να πω κάτι, δεν με νοιάζουν οι κάμερες. Τι είδη πάμε και εγώ λέω. Θα το πω, θα είμαι εκεί. Έλα βγάλω μια φωτογραφία, αλήθεια. Έλα βγάλω μια φωτογραφία, αλήθεια. Άντε, γίνω από εδώ. Θα βγάλω μια φωτογραφία, μιας και την αναφέραμε. Πώς να προχωρήσεις για να κάνουμε βίντεο, τι ωραίο υλικό. Πολύ ρομαντικό. Το οποίο υλικό, βέβαια, είχε και την τρομερή ατάκα του Νίκου. Εκεί θέλω να σταθώ. Ήσουν πολύ... πολύ ωραίος όταν το πες. Πεθαίνω. Αλεξάνδρα. Παρακαλώ. Δεν σχολίασες στο βίντεο, εκείνη τη μέρα που συναντηθήκατε και μιλούσατε, αυτό που είπε ο Νίκος, ότι εσύ μπήκες στο σπίτι για δύο άντρες. Ο ένας είναι ο Ανδρέας και ο άλλος είναι ο Νίκος. Πώς το άκουσες αυτό? Μια χαρά. Ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει. Τι πιστεύεις ότι κάνει τον Νίκο να θεωρεί? Καταρχάς με τον Νίκο έχουμε έρθει, μιλάμε, συζητάμε εννοείται. Είναι από τα παιδιά τα οποία εκτιμώ πάρα πολύ, παρόλο που λέει ότι είμαι εκδικητική. Εντάξει, το είπε προφανώς να με πειράξει, γιατί στην αρχή είχα πει ότι δεν θα έκανα κάτι, ποτέ κάτι με μεγαλύτερό μου.
Αλλά δεν με πειράζει, εντάξει. Ο Ανδρέας πόσο χρονών είναι? 36 από όσο ξέρω. 36 μισό, όπως λέω. Και εσύ? Εγώ είμαι 22 στα 23. Άρα έχετε 14 χρόνια διαφορά. Άρα είναι μεγαλύτερος. Είναι. Γιατί δεν γελάς και κρατάς έτσι το... Εσένα τι σε έκανε να πιστεύεις, Νίκο, ότι σε θέλει η Αλεξάνδρα? Δεν νομίζω ότι το είπε έτσι, ρε παιδιά. Καρά έτσι το είπε. Τι πλάκα έκανε, δεν νομίζω. Αλλά... Ήταν πιο πολύ για τον... για τον Ανδρέα ήταν αυτό. Α, για να τον τσικλήσεις? Όχι να τον τσικλήσω, απλά είδα ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον για τον Ανδρέα, το ένιωσα δηλαδή. Τι ένιωσες, Νίκο? Ότι ο Ανδρέας είχε ένα ενδιαφέρον για σένα. Αλλά εσύ πώς τοποθετήθηκες έτσι? Δεν είχες νιώσει κάτι από την Αλεξάνδρα? Μήπως το ότι η Αλεξάνδρα δεν ερχόταν να σε δει γιατί σε φοβότανε, γιατί το ότι νιώθει τόσο άβολα απέναντί σου, κάτι μπορεί να σου δημιούργησε σαν αίσθηση ότι ένας άνθρωπος που σε φοβάται δεν σε αποφεύγει, είπε σε φοβάμαι. Ναι. Αυτό ήταν που σου άφησε. Αυτό όπως το πες. Αυτές οι αντιδράσεις τις έκανα κι εγώ όταν γούσταρα κάποια. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Θες να μου πεις δηλαδή ότι εγώ μπήκα στο παιχνίδι για σένα? Τι. Θες να μου πεις ότι. Κοίταξε τώρα. Ότι μπήκα στο παιχνίδι για εσένα? Δεν είπα για εμένα, μπήκες για δύο άντρες. Για τον Ανδρέα. Δηλαδή εκείνη την ημέρα που εγώ το πήρα για πλάκα, εσύ το έλεγες στα αλήθεια. Αυτό μου λες τώρα. Ποια πλάκα? Η πλάκα τι, ποια ήτανε? Ότι βγήκα αληθινός και σε αυτό. Γιατί βγήκες αληθινός? Γιατί? Σου έδειξα εγώ πέντε ότι τρέφω συναισθήματα για εσένα και όταν δεν το μπήκες ξέρω. Όταν μπήκες μέσα θα σου πω κάτι. Ναι, γιατί είσαι γατάκι, θα σου το πω έτσι. Είσαι πολύ γατάκι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όταν μπήκες μέσα για να έρθεις κοντά μου, ναι, και καλά επειδή εγώ ήμουν ο πιο ελεύθερος εδώ, ναι, μέσα, ήρθες και μου είπες, τρεις μέρες πριν μπω μέσα στο παιχνίδι, έβλεπα ένα όνειρο και είχα δει το δώρο και σένα. Είναι, ναι, αλήθεια. Αυτό το είπα γιατί όντως, ναι, ισχύει. Αλήθεια, ναι. Ναι. Λοιπόν, αρχίζεις λοιπόν με αυτό που λες και δίνεις και καλά. Τύπου ελπίδες ότι ξέρεις τι, εγώ ήρθα γι' αυτό. Αυτό που λες δεν στέκει, γιατί με το που πάτησα το πόδι μου και έκατσα, είπα ότι δεν θα έκανα κάτι με έναν άνθρωπο. Γιατί με ρώτησε τι θα έκανες, κάτι με τον Νίκο, και είπα ευθέως όχι. Εάν εγώ σε ήθελα, πραγματικά θα στα έδειχνα, όπως έκανα με την Ανδρέα. Ναι, δεν είπες ότι δεν ήθελες εμένα, είπες ότι δεν πας με μεγαλύτερους άντρες. Και ξαφνικά εκτέθηκες γιατί είσαι με ένα μεγαλύτερο άντρα. Και επίσης είπες και ότι οι σχέσεις σου έξω από το σπίτι ήταν στην ηλικία του Ανδρέα. Παιδιά, με ρώτησαν για 45 και πάνω. 45 έχει κόφτη. Έχει κόφτη. Πάντως δεν το περίμενα αυτό να το ακούσει από σένα, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, όλα καλά. Γιατί δεν περίμενες να ακούσεις, γιατί δεν περίμενες να ακούσεις? Τι θες να ακούσεις? Γιατί πίστεψε με, όταν θέλω κάποιον άνθρωπο το δείχνω. Το? Το δείχνω και το δηλώνω ότι μου αρέσει. Και το ξέρουν και αυτοί που είναι έξω από εδώ, που με ξέρουν τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω και δεν με νοιάζει προφανώς. Ωραία, δεν σε νοιάζουμε, εντάξει. Τι σκέφτεσαι, Ανδρέα? Θέλω να μάθω και το όνειρο. Τι είπες? Θέλω να μάθω το όνειρο. Η Αλεξάνδρα πάντως είπε ότι... Αχ, θα δω κι εγώ εδώ μέσα. Στην κουζίνα χθες ότι για τον Ανδρέα μπήκε. Μου είπε εμένα βασικά. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει η Αλεξάνδρα όταν ότι μπήκε, δεν είχε μπει για κάποιο συγκεκριμένο στο παιχνίδι. Είπε εμένα χθες. Αυτή είναι αίσθηση. Μαρία, όταν η Αλεξάνδρα μπήκε, ο Ανδρέας δεν ήταν εδώ. Άρα η επόμενη επιλογή ήταν ο Παναγιώτης. Μπορεί να είχε δηλώσει συμμετοχή όμως η Αλεξάνδρα όταν ο Ανδρέας ήταν εδώ. Και όταν της είπαν έλα, σου λέει δεν πειράζει, ας μην είναι ο Ανδρέας, θα πάω να δω. Ρωτήστε την Αλεξάνδρα εκείνη. Και καλά ήταν δύο προτινόμενοι. Δεν σας ακούω γιατί μιλάνε τα κορίτσια και δεν μπορώ να ακούω. Άννα, ρώτα εσύ την Αλεξάνδρα. Τι, εγώ αυτό, ότι δεν ήταν εδώ όταν ήρθες. Εγώ είχα κάνει δήλωση στο παιχνίδι από τη δεύτερη μέρα, ωραία. Ναι. Από όλους τους χαρακτήρες που έβλεπα μέσα στο σπίτι, okay, με τον καιρό που περνούσε, όχι μόνο εξωτερικά, με τον καιρό που περνούσε, εξωτερικά έχω δηλώσει ότι μου άρεσε ο Παναγιώτης. Εξωτερικά. Πού το δήλωσε αυτό? Εξωτερικά. Το έχω δηλώσει ότι εξωτερικά θα μου άρεσε ο Παναγιώτης. Στο εξωτερικά. Περίμενε, εξωτερικά. Και εσωτερικά ωραίος είναι. Όταν μου είπαν όμως στο casting, μετά από καιρό που έγινε το casting, και όταν φώναζες, ναι, λέω τον Ανδρέα. Ήξερα ότι ο Ανδρέας, παιδιά, είναι εδώ. Εγώ ήξερα ότι ο Ανδρέας είναι εδώ, στο παιχνίδι. Έχεις δίκιο, ναι, ναι, οκ. Okay. Δεν είχες δει τον καλά, ναι, γιατί εμείς πάμε λίγο μπροστά. Ωραία.
Έχω πρώτη φορά δηλαδή, τα για το Παναγιώτη, εντάξει, δεν το ήξερα. Ούτε για τον Αντρέα το ήξερα. Το είπες πιο μετά. Σου λέω ότι έχω χάσει τα επεισόδια εγώ. Και είχα μείνει στο ότι για ένα διάστημα είχε πει ότι ήταν ωραίο παιδί ο Μιχάλης. Είχε σχολιάσει το Μιχάλη. Και σε ρίχνει ο Σοκράτης, ο Μιχάλης. Εγώ το έχω πει. Ναι, 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 εννοείται. Απλά είχε καταλήξει πιο πολύ στο. Όλοι ωραίοι είμαστε, ρε παιδιά τώρα. Ρε παιδιά, δεν το λέω για αυτά. Θα πιάσουμε τώρα ότι η ομορφιά είναι υποκειμενική και ότι όλοι είμαστε όμορφοι. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Εμά εδώ δεν βλέπω να βγει καμιά άκρη, φίλε. Πες δηλαδή. Έλα, μπράβο αγάπη. Εντάξει, πες. Όχι, όχι, άστο. Εφού είπε και έλα, μπράβο αγάπη, μου κόφτω. Όχι! Αλήθεια. Γιατί σου λέει ο Πάνος να αφήσει και κουβέντε να λάβουμε τα σπίτια. Να λύσει τα σπίτια. Εγώ τη είπα μόνο ότι έχω χάσει επεισόδια. Ενώ μένω στο ίδιο σπίτι, έχω χάσει επεισόδια. Αγάπη μου, το δεν το είπα για Κλαουντία, δεν το είπα για σένα το τέτοιο. Δε, όχι, ρε Πάνο, εννοείται. Απλά βλέπω ότι δεν βγάζει νόημα όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω που θέλω να και τώρα λέμε τσάπα πράγματα, ίσως. Δεν είπα εγώ για σένα. Α, το αφήσουμε να. Αυτό το παίρνω προσωπικά, ειδικά εγώ. Να πω λίγο κάτι. Κάλαβες. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε κάνει ήδη αρκετή υπομονή στο παιχνίδι. Μπορούμε να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή να δούμε τελικά τι είναι η Αλεξάνδρα με τον Αντρέα. Ε, ναι, θα τα δούμε. Αν όλο αυτό είναι ψεύτικο, είτε ο Αντρέας πήγε στην Αλεξάνδρα, είτε η Αλεξάνδρα πήγε στον Αντρέα και μάμου σου του, άσε θα φανεί πολύ γρήγορα αυτό. Και η αίσθηση του Νίκου. Αυτό όλα εδώ. Δεν έχω τώρα πια, τελείως. Α, οκ. Okay. Δεν έχει να κάνει. Αυτοί που είναι ο καιρό εδώ το ξέρουν πολύ καλά ότι. Παιδιά, το πραγματικότητα βγαίνουν τα πράγματα μετά. Τι λες, διεκδικούμε, Νικό? Κάποια. Ε, διεκδικούμε κάποια εδώ. Δηλαδή, εγώ με την επιστροφή μου, ας πούμε, όταν ψήμη που τελείωσε με την Τζούλια, μπορούσα να διεκδικήσω την Άννα, την Αθηνά. Έτσι. Με τον τρόπο μου, με τον κάθε. Αυτά. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε λάθο. Άσο θα έκανα εγώ. Είναι επιλογή μου αυτό. Άλλο λέω. Άλλο γι' αυτό είμαστε εδώ, ρε παιδιά. Θα πήγαινες. Εσύ δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, εσύ για ποιον είσαι σίγουρο στη ζωή σου? Αντρέα, για κανένα δεν είμαι σίγουρο. Αλλά μιλάω επειδή είμαστε από την αρχή μαζί με τον Αντρέα. Εδώ δεν είσαι για κολλητή σου και για συγγενή σου. Δεν έχει τέτοια σημασία. Λέω γενικά. Άρα, είπα για την Άννα. Λέω είπα τρία ονόματα, ρε παιδιά. Τζούλια. Ναι. Πώς σου φαίνεται ο Αντρέας και η Αλεξάνδρα σαν ζευγάρι? Καταρχήν πιστεύεις την επιλογή του ότι έγινε από έλξη? Άμα κρίνω από τη δική του συμπεριφορά σε μένα, όχι. Δεν το πιστεύω. Γιατί ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι σε θέλει την πρώτη στιγμή. Όταν χωρίζεις και λέει μου φύγε ένα βάρος και υποτίθεται ότι ο κόσμος τον έφερε για να τα φτιάξουμε και έρχεται και λέει δεν ήρθα για την Τζούλια, οπότε σημαίνει ότι ποτέ δεν ήταν αληθινά τα συναισθήματά του, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψω κάτι άλλο τον Αντρέα. Καλά, το του μου φύγε ένα βάρος μπορεί, το είπαμε και Μαρία, τότε, είναι πολλά. Να είναι καθαρός εγωισμός γιατί αισθάνθηκε ότι εκτέθηκε που του είπες εσύ ότι τελειώσατε. Μα πριν σε μια απάντηση του Αντρέα είπε ότι δεν ήταν ο Μιχάλης. Είσαι ο δικηγόρος της Τζούλιας. Συγγνώμη. Είσαι ο δικηγόρος της Τζούλιας. Ας το παιδί να μιλήσεις. Τώρα γιατί. Είμαι ο δικηγόρος. Να απαντήσω σε αυτό που είπε η Τζούλια και λέει. Μα εδώ θέλει να πει κάτι. Έλα ρε Αντρέα. Είπε πριν ότι δεν ήταν ο Μιχάλης ότι θα επιδιώκεις κάτι με την Τζούλια. Κάτι τέτοιο είπε πριν. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Σε μια απάντηση που παίζαμε στο παιχνίδι. Τι είπε τώρα, δεν άκουσα. Τι είπε. Σε μια απάντηση πριν που αφορούσε την Τζούλια. Ότι τον πείραξε. Δεν ακούω. Ότι. Ωραία, πείτε τι είπε. Τον είχα ρωτήσει τον Αντρέα ότι αν δεν ήταν ο Μιχάλης στο παιχνίδι, όταν έμπαινε, θα διεκδικούσε την Τζούλια. Για μου λέει μπορεί. Και να με διεκδικούσε δεν θα με είχε. Είπε, άλλο άμα ήταν να με είχε, νομίζω. Άλλο αυτό τι είναι. Από τη στιγμή που λέει ένα άνθρωπο, δεν είναι ότι θα διεκδικούσε κάποιον άλλο, την ίδια μέρα έχει τελειά συναισθήματα για κάποιον άλλο και τρέφει συναισθήματα. Φλερτ κάνει. Να το ξαναπεί. Δεν αγάπησε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Λέω πριν στην απάντηση σου περίπου 10 λεπτά, είπε ότι θα επιδιώκε κάτι με την Τζούλια. Δεν είπα θα, είπα μπορεί. Είπες ναι, ήταν ναι ή όχι. Αν δεν υπήρχε κάποια άλλη. Μπορείς να πάρεις σαφή απάντηση από τον Αντρέα, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Ναι. Ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να πάρουμε σαφή απάντηση από τον Αντρέα. Γιατί, άμα μιλάνε... Γιατί ρε εσύ, Αντρέα, πάντα βάζεις το εγώ σου μπροστά. Στοπ, στοπ, στοπ. Τζούλια, για ηρέμησε λίγο καθένα, χαμηλώσε λίγο τον τόνο της φωνής σου, εντάξει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μιλάνε πάρα πολλά άτομα και δεν καταλαβαίνεις. Θες και τρίτον. Ναι. Τους θέλω όλους. Όλους τους θέλω. Ωραία. Κάποια σημεία τα πούμε μετά, να σα εξηγήσω όλα. Δεν θέλω να εδώ δεν καταλαβαίνουμε. Μαζίσου. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά τι λέω. Είπες. Τέλος. Αυτό ήταν όλο. Δεν ξαναμιλάω. Ωραία. Άφησε με να πω εγώ τότε. Καλύτερα που δεν μιλάω. Είπες ότι με έφερε ο κόσμος εδώ για να τα ξαναβρούμε. Εμένα όλοι όσοι μου στέλναν μηνύματα μου λέγανε τον ψηφίζω τον Αντρέα για να έρθει να τα βρείτε. Ωραία. Θα με αφήσει να μιλήσω. Μίλησε, φυσικά. Άφησε με να τελειώσω. Είπες ότι πριν ότι με έφερε ο κόσμος πάλι εδώ για να τα ξαναβρούμε. Εντάξει. Και λες ότι εγώ δεν, ότι είπα ότι δεν ήρθα για Τζούλια. Είσαι πρώτη που είπες ότι εγώ προχώρησα και είμαι αλλού. Μα είναι Μιχάλη. Αλήθεια. Σωστά. Μα είναι η αλήθεια. Σωστά. Τότε δεν απαντάω τόση ώρα. Είναι αλήθεια. Τότε τι θες να μου πεις τώρα, δηλαδή.
Γιατί είσαι αγόρι μου και να ήσουν ο τελευταίος άντρας στον πλανήτη, δεν θα έκανα τίποτα. Για μένα μόνο μου χάρη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Ξέρεις, θα μπορούσες να αποδείξεις τον αντρισμό σου από την αρχή. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι ξεκάθαρη από την αρχή, εσύ βάζεις ένα εγώ και δεν λες τίποτα άλλο. Δεν καταλαβαίνεις, τι λες, τι κάνεις. Πάντα λες εγώ. Πότε το είπα εγώ. Άμα έχω σένα και μιλάς έτσι, τι να σε κάνω έτσι. Τώρα μιλάω έτσι. Πώς γιατί να... με έχεις φέρει εσύ να μιλάω έτσι. Έτσι. Είναι πολύ αργά. Γιατί στο Μιχάλη, αγάπη μου, δεν μιλάω έτσι. Για πες μου. Για πες μου. Κοίτα, δεν μου αρέσει όλο αυτό τώρα. Είναι... Δεν σου αρέσει. Ωραία, στο κλείσιμο. Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Επειδή δεν μιλάω τόσο καιρό, δεν σημαίνει. Όχι, αν είναι να τα πείτε, να τα πείτε. Αλλά δεν ξέρω αν έχει νόημα. Τι θέλω από κοντά να τα πούμε. Δεν έχω καταλάβει τι θέλει ο Αντρέας από μένα ή γενικότερα τι θέλει το παιχνίδι. Τώρα θα δείξει ο χρόνος. Λέει ότι στην αρχή ότι θέλει να έρθει για μένα, έρχεται για μένα, υποτίθεται. Βασικά έρχεται στο σπίτι και λέει ότι δεν έρχεται για μένα. Δεν έχω πέτηση να έρθει για μένα. Δεν με νοιάζει το αν έρθει για μένα ή όχι. Απλά να ξεκαθαρίσει τι θέλει γενικότερα εκείνος και να μας πει και εμάς να ξέρουμε. Εσύ εκτιμάς ότι ο Αντρέας σχετίστηκε με σένα για να δημιουργήσει μια κατάσταση εδώ σκηνοθετημένη και να έχει μια σχέση μέσα στο παιχνίδι. Mm. Το είπα ξεκάθαρα. Δεν το άκουσα. Αυτό, ότι όλο αυτό ήταν ένα παιχνίδι δικό σου που δεν είχε καθόλου συνέστημα. Αυτό πιστεύει. Αυτό με την Τζουλιά από μένα, το πρώτο επεισόδιο ότι περάσατε μαζί, μέχρι την εδώ μου. Ήταν παιχνίδι σου, μέχρι την αποχώρησή σου, για να υπάρχει στο παιχνίδι, να αναδειχθείς από το παιχνίδι, να έχεις μια σχέση μέσα στο παιχνίδι, ότι τη χρησιμοποίησες. Έχω. Αυτό λέει και αυτό έχει αισθανθεί. Α, εντάξει, ωραία. Πιστεύω ότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν περιμένω να το καταλάβει η Τζούλια, γιατί από ό,τι βλέπω δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, αν και είναι μελαχρινή, που οι μελαχρινές φημίζονται για πιο έξυπνες. Αντρέα μου, δεν ξέρει. Περίμενε, γιατί με λέει και χαζή. Με λες και χαζή, ωραία. Όχι, δεν είπα χαζή. Είπα οι μελαχρινές φημίζονται για πιο έξυπνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι μόνο εσύ έξυπνος, κανένας άλλος. Όχι, είπα ότι είσαι έξυπνη. Σου είπα. Αυτό σου λέω. Δεν σε είπα χαζή. Μόνη σου το παίρνει αυτό. Α, εντάξει. Έτσι. Ποτέ εγώ δεν ήταν κάτι ψεύτικο με την Τζούλια. Και το ξαναλέω πάλι. Ωραία. Να σας πω κάτι. Αυτή η αμφισβήτηση σε σχέση με το γιατί προσεγγίζει ο ένας τον άλλον και τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, γιατί εγώ δεν θα αμφισβητήσω καθόλου τις σχέσεις αυτών εδώ των τριών και των τριών κοριτσιών στο σπίτι, γιατί τη δική σας δεν είναι ότι την αμφισβητώ ή τη δική σας, αλλά είναι πολύ πρόσφατη. Αλλά όταν έχει περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, έχουν τσακαριστεί αρκετά πράγματα. Ας πούμε, η σχέση της Μαρίνας με τον Ισαάκ ήταν κάτι που σας προβλημάτισε. Και όταν έφτασε η αποχώρηση του Ισαάκ, στήχησε πάρα πολύ στη Μαρίνα. Έχουμε λοιπόν ένα βίντεο που συζητάτε. Αναρωτιέστε ακριβώς αυτό. Πάμε να το δούμε. Σου προτείνω, αν υπάρχει κόκκινο δωμάτιο... Συζητάτε καλύτερα. Εβδομάδα. Αν υπάρχει κόκκινο δωμάτιο, θα ζητήσω τη φώνα για να τη μάθω καλύτερα, γιατί τις άλλες τις ξέρεις. Α, ούτε τη Μαρίνα ξέρεις. Ούτε τη Μαρίνα ξέρεις. Καλά. Τη Μαρίνα. Τι λες, είσαι τρελός. Α, ήταν. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Οπότε μόνο η Αλεξάνδρα έχει μείνει. Καλά, την ξέρεις. Ναι, ρε παιδάκι. Κάτσε, φίλε. Δεν την ξέρω, ναι. Η Μαρίνα δύο εβδομάδες ήταν άλλος άνθρωπος και τώρα. Ρε φίλε, όμως κλαίει συνέχεια για τον Ισαάκ. Ναι, αλλά την έβαλε σε μένα. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Τι έκανα εγώ τον παρηγορητή. Όχι, γιατί. Ήσουν πιο κοντά από μένα με τη Μαρίνα. Ναι, εντάξει. Αυτό είχα δει εγώ. Εγώ ρε φίλε, δεν την κάλεσε. Την κάλεσε. Ποιο με τη Μαρίνα. Κλαίει έτσι για τον Ισαάκ. Γιατί? Τι. Δεν νομίζω ότι σε μια εβδομάδα έγινε ο κόσμος του Ισαάκ. Κοίτα, δεν ξέρει τι γίνεται. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Να ολοκληρώσω. Δεν θέλω να αναιρέσω τα συστήματα και δεν λέω ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Προφανώς και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα δεν είσαι πάρα πολύ με τον άλλον. Καλή ώρα. Ναι, οκ. Okay. Απλά πιστεύω ότι μια εβδομάδα δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να έχει αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να κλαις και να τέτοιο. Θεωρώ απλά ότι είναι και δικό της θέμα, δηλαδή από πριν, ότι ήταν αυτό με εμάς, με τις ψηφοφορίες, ότι ήταν ήδη στεναχωρημένη, ήταν ήδη φορτωμένη. Γιατί γέλας, Μαρίνα. Τι να κάνω, να κλάψω. Μπορεί να είναι ψεύτικο. Δεν θες να πεις κάτι για αυτό που είπε ο Πάνος. Τι να πω, μωρέ, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Είναι δικαίωμά του, δεν με πειράζει, εμένα καθόλου. Το τι έχω εγώ και το πώς το πήρε εγώ όταν έφυγε ο Ισαάκ, το ξέρω εγώ και ο Ισαάκ. Δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι. Όντως υπήρχε μια αλλαγή και στη συμπεριφορά μου, και εγώ το βλέπω, δεν είμαι χαζή.
Και αυτό είναι γιατί εντάξει, υπήρχε ένας άνθρωπος που με ενδιαφέρει και όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, υπάρχουν και άλλες πτυχές του εαυτού μας που ανακαλύπτονται. Σε ηρεμούνε, σκέφτεσαι άλλα πράγματα, είναι πολλά. Σαφώς και δεν ήταν μία επαφή, μία σχέση, το οτιδήποτε που κράτησε πολύ καιρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος είναι και πιο πολύ καιρό, ότι είναι πιο δεμένος, ότι νιώθει πιο πολλά. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα. Όταν είσαι πιο πολύ καιρό με κάποιον, είναι σίγουρο ότι είσαι πιο δεμένος και νιώθεις πιο πολλά. Δεν, για μένα δεν έχει να κάνει. Μπορεί να ζήσεις έντονα συναισθήματα με κάποιον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα μιλάμε για μέρες όμως. Μέρες και μήνες. Δεν μιλάμε για χρόνια. Μιλάμε για δύο εβδομάδες και μιλάμε για ένα μήνα. Αυτό. Παιδιά, εντάξει, και εγώ όταν ήρθα και είδα τη σχέση εδώ πέρα που ήταν δύο εβδομάδες, όλοι σαν τρελοί κάνανε. Δεν είδα κανένα να ήταν λαου-λαου. Αλλά εδώ πέρα είσαι σε ένα παιχνίδι που τα συναισθήματα και αυτά που γίνονται από τόσα που θα τα δεις έξω, εδώ πέρα τα βλέπεις πιο μεγάλα. Εγώ. Είπε στην αρχή ο Πάνος ότι δεν θέλει να αναιρέσει τα συναισθήματά σου. Μα δεν είπε ότι τα αναιρεί και είπε ότι είναι σεβαστή η γνώμη του. Απλά εγώ, σαν Μαρίνα και ο Ισακ. Ξέρουμε τι γίνεται. Οπότε δεν με νοιάζει να αποδείξω κάτι σε κανέναν. Αν θεωρούν κάποιοι ότι είναι ψεύτικο. Αν θεωρούν ότι είναι ψεύτικο ή ότι το έκανα για να βρω μια σχέση ή ότι. Δεν έχει κανένα μια δουλειά να μιλήσει για αυτό το θέμα. Θα μιλήσω εγώ. Να ολοκληρώσω. Ότι. Να ολοκληρώσω. Γιατί δεν με αφήνει να μιλήσει, ρε Αντρέα. Συγγνώμη. Έχω σηκώσει το χέρι μου και μου επιτέθηκε. Όχι, θέλει να μιλήσει γιατί είναι μεταξύ του. Περιμένω να τελειώσει για να μιλήσω εγώ. Και πετάγει εσύ. Έχανα σίγουρο το χέρι. Όχι, θα μιλήσει πρώτα εκείνη, θα μιλήσω μετά εγώ και μα θε θα πει κάτι. Πάμε. Να πω. πάμε. Λοιπόν, σοβαρευτείτε λίγο. Και όσον αφορά αυτό το κλάμα, όσο και να θέλω να μου βγει ψεύτικο το κλάμα ή το τι να έχω ψυχολογικά, ας πούμε, από πριν, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό πήγα να πω. Ναι, δεν, ούτε ψυχολογικά έχω, ούτε οτιδήποτε. Γιατί ωραία, άμα το πάμε έτσι και την πρώτη εβδομάδα έκλαψα. Τι είχα ψυχολογικά από πριν, δηλαδή. Και μου βγει κλάμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μιλάω. Ναι, πες μου. Λοιπόν, καταρχάς δεν είδες όλο το βίντεο. Ναι, εγώ λέω για το απόσπασμα που είδα. Ωραία. Δεύτερον, είπα ότι έχεις αλλάξει. Έχεις αλλάξει με την καλή την έννοια. Ναι, αυτό είπα και εγώ, ναι. Τρίτον, δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου, ούτε εδώ μέσα ούτε έξω, κακό για κάποιον. Τέταρτον, δεν είδες όλο το βίντεο. Πέμπτον. Πώς θα έχει, ρε φίλε. Συγγνώμη, δεν τελείωσα. Το πες το βίντεο, αυτό. Θα βγάλω λοιπόν, πάνω. Πάνω. Άκουσε με λίγο. Για ξανακάνω το αυτό λίγο. Λοιπόν. Πάτε ψυγείο. Ψυγείο, φέρτε μου τώρα. Μην αγριεύεις έτσι πάνω από το μα γιατί. Μιλάει σοβαρά τώρα. Άκου. Εντάξει, και εγώ σοβαρά μιλάω. Άκουσε με λίγο. Στέλνω απόψη λίγο. Λοιπόν, το κλάμα αυτό που έκανες προφανώς και δεν είναι ψεύτικο. Απλά είπα ότι ήταν τόσο έντονο που δεν νομίζω ότι. Ήταν μόνο για τον Ισακ. Ήταν και για τον Ισακ, αλλά πιστεύω ότι ήταν και άλλα πράγματα τα οποία είχες μέσα σου. Και δεν ανέφερα ποτέ ψυχολογικά. Ανέφερα ότι σίγουρα και εγώ στη θέση σου μπορεί να δάκρυζα έτσι και αυτό και να έβγαζα αυτό το συνέστημα. Γιατί όταν δύο εβδομάδες ψηφίζομαι και στεναχωριέμαι και συμβαίνουν όλα αυτά, και έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος μου γίνεται στήριγμα και πάω να ξεφουσκώσω λίγο. Όταν φεύγει αυτός ο άνθρωπος, είναι λογικό να ξεσπάσω. Mm-hmm. Αυτό είπα. Το έχει παραδεχθεί και η ίδια αυτό. Ναι. Ναι, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Απλά φάνηκε ναι. Κάτι άλλο. Όχι, δεν σεβαστώ. Εγώ δεν έχω. Άκου να σου πω. Φάνηκε καταρχάς ότι πειράχτηκες όταν είπες ότι δεν μπορεί να κλάψει. Ναι, μπορεί να το κάνει ψέμα. Ναι, μόλις στην αρχή, μόλις ναι, το βίντεο. Στην αρχή έτσι το είπα, γιατί όντως δεν είναι ότι όπως το άκουσα. Ναι. Ήταν λες και είχα ρε παιδί μου κάποιο θέμα και ότι μου βγήκε εκείνη τη στιγμή να κλάψω και για τα προηγούμενα, ας πούμε. Ναι, αυτό. Μα έχεις κλάψει 2-3 φορές. Δεν είναι ότι. Και μπράβο σου που είσαι και αυθόρμητη και καλά κάνεις το. Κακός που δεν κλαίμε όλοι για να, να φεύγει όλη η ενέργεια. Είναι ένας τρόπος να ξεσπάσουμε. Ναι, απλά αυτό σχολίασα. Δεν το είπα για κακό. Δεν είπα. Καταρχήν να πω κάτι. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Πάνος. Ούτε εγώ αμφισβητώ το συνέστημά σου που έκλαψες. Σαφώς ήταν κάτι που σε στεναχώρησε. Mm-hmm. Αλλά επειδή, όπως είπα, ήταν η τρίτη. Δευτέρα-Τρίτη που συναντήθηκαν στο κόκκινο δωμάτιο. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη την Παρασκευή. Mm-hmm. Είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Είναι 4 μέρες που δεν αναλογούν σε τέτοια ένταση συναισθήματος. Ναι, ενδεχομένως αυτό κουβαλάει και όπως πολύ ωραία είπε, το ότι είσαι φορτισμένη γιατί είχες δύο υποψηφιότητες. Βρήκες έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικά να μοιράζεσαι το σπίτι του Power of Love μαζί του από το να είσαι μόνος. Οπότε όλο αυτό. Ήταν αυτό που σε έκανε να κλάψεις και να έχεις το σημείο. Είναι η άποψη του καθενός, είναι και είναι σεβαστή. Εγώ ξέρω το λόγο που μου βγήκε το κλάμα.
Και αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν θες να καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει μάλλον. Άιντε, πηγαίνετε δίπλα. Ανοίγουν οι πόρτες. Ελάτε μισή από εδώ. Yeah. Πάμε μικές σπίτι μας. Ήταν εδώ ο Δωρός. Πώς θα τσαφάνονται μεταξύ τους. Με ποιον? Με τον Αντρέα. Οι καρδούλες θα είναι όταν θα με ερωτευτείς. Έτσι. Όταν, μετά, από το πολύ έρωτα, θα γίνεις έτσι. Έτσι. Καουμπίου. Καουμπίου. Θα χαμογελάω, ποιος εδώ. Χθες ντύθηκα εγώ αθλητικά, σήμερα ντύθηκες εσύ. Ναι. Δεν θα μου κάνεις ποτέ γυμναστική, δηλαδή. Πες μου λίγο τώρα για τον Αντρέα. Τι να σου πω. Αλλά σοβαρά. Τι. Τι σε πείραξε. Τι με πείραξε. Που το ξανασυζητάμε. Ναι, εντάξει, το συζητάτε, ξανασυζητάτε. Πού έχει τελειώσει το θέμα, τι συζητάτε. Εσύ από αυτό που βλέπεις, τι έχεις καταλάβει. Ναι, δηλαδή, να σου πω εγώ το άλλο τώρα, ωραία. Θα συζητήσετε τι διαφωνίες είχατε όλα αυτά. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι, θέλω να μου πεις. Θα μας συζητήσετε. Τι θα, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κανένα, γιατί δεν είναι άνθρωπος που θα συζητήσει και άνθρωπος που θα παραδειχτεί κάτι. Ήταν εδώ ο Δωρός. Πώς θα τσαφάνονται μεταξύ τους. Με ποιον. Με τον Αντρέα. Συγγνώμη. Είναι ο Δωρός μέσα με τον Αντρέα. Καλά, δεν μπορούμε να μπούμε κιόλας μέσα. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι πρέπει να κάνεις. Απλά επικρύβομαι πίσω από αυτό. Τι πρέπει να κάνεις. Κατάλαβες. Τίποτα δεν θα κάνω. Αυτό. Γιατί δεν θα ασχοληθώ. Μπράβο. Οπότε αυτό είναι... δεν ασχολούμαι, δεν την έφερε εγώ τη συζήτηση. Ήρθε από μόνο. Τσάμπα, σάλιο χαλαμπή. Και λέω εντάξει, θα τα πω τώρα ή θα τα πω ποτέ. Και τα είπα. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Τώρα, αν ο άλλος θέλει να κρυφτεί πίσω το δάχτυλο, θα σκρυφτεί. Για πόσο θα κρύβεται, δεν ξέρω. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Είναι κι άλλοι. Δεν είναι μόνο. Κοίτα, από ένα σημείο και μετά να μην σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Αν με νοιάζει, θα κλαίγα. Θα στεναχωριόμουν. Δεν στεναχωριέμαι, καλά. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν με νοιάζει. Σίγουρα κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να μου κάνει αυτό που μου κάνει την προηγούμενη παραπροηγούμενη εβδομάδα. Να με κάνει να είμαι χάλια. Δεν μπορεί να το κάνει. Αφού δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται στη συζήτηση, θα σου πω κάτι άλλο. Αφού δεν καταλαβαίνει. Θα σου πω αυτό που θέλω. Έχει τον κιλό, κάτσε και μα κάνει κήρυγμα. Δεν θα ασχοληθεί. Δεν θα ασχολείσαι. Μαρινά μου. Κατάλαβε λοιπόν τι έγινε. Μου μιλήσαμε, το κατάλαβε. Εννοείται. Απλά ξέρει όταν βλέπει λίγο το βίντεο. Είναι κομμένο. Είναι κομμένο. Το βίντεο αυτό είπαμε ότι. Μα εγώ το καταλαβαίνω. Και εγώ μίλησα και ο Πάνος μίλησε ότι ένιωσε ασφάλεια σε κάποιον άνθρωπο δίπλα. Μοιράστηκε κάποια πράγματα. Αυτά λέγαμε. Δεν έχει να. Εμείς στη θέση σου μπορεί να είμαστε και χειρότεροι. Ναι, ρε, το ξέρω. Αντιδρούσα χειρότερα. Δηλαδή να μην ήξερα πού να κρυφτώ. Εννοώ ότι μπαίνω σε ένα παιχνίδι. Ρισκάρω πάρα πολλά πράγματα. Ο καθένα ρισκάρει λίγα, άλλο πολλά. Ναι. Λοιπόν. Μπαίνω λοιπόν σε ένα παιχνίδι και τελικά το παιχνίδι δεν μου βγαίνει. Και λέω, Θεέ μου, πώς θα φύγω. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος με κάνει και νιώθω καλύτερα, ότι έχω αρχίσει και έχω ένα δέσιμο. Εκεί μπορεί να βγουν και δάκρυα συγκίνησης, χαράς. Ναι. Έτσι. Το οποίο μπορεί να σου βγει και πεις ότι, Θεέ μου, ευτυχώς θα φύγει ένα βάρος. Και ξαφνικά φεύγει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Και ξαναέρχεσαι στην ίδια θέση. Είναι πάρα πολύ λογικό να στεναχωρηθείς κι αυτά.
Τι έγινε? Τίποτα. Μια χαρά. Τι έγινε? Τι έχει γίνει, ρε παιδιά, γιατί όλο αυτό? Τσακώθηκες με τον Σοκράτη? Εγώ? Όχι. Αυτό τσακώθηκε μαζί σου? Κανείς. Μια χαρά. Θες νερό, θες κάτι? Όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει, οκ, 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 πάμε. Πάμε. Ένα λεπτό. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Μόνο εσείς είστε εδώ? Ναι, ναι. Πάμε, σας περιμένω, όχι απλά... Τι κάνετε? Κάτσετε. Τι έγινε? Απλά ακούσαμε κάτι φωνές, όχι τίποτα. Από έξω, ε. Ναι. Οκ. Okay. Φωνάζουμε. Ναι, όλα καλά? Όλοι φωνάζουμε. Σίγουρα καλά, καλά, όλα καλά. Εγώ ναι, προσωπικά. Ωραία. Τι έγινε? Τι ναι? Τι θα πιούμε? Πίνω, φίλε μου. Ντρέ, τι θα πιείς? Τσάι, καφέ. Όχι, εσύ πες μου λίγο, γιατί ναι, διακόπτεις όλο τον κόσμο? Εγώ διακόπτω? Θα σε μαλώσω. Όχι, υπάρχει λόγος που διακόπτω. Θέλω να κάτσω. Βασικά θέλω να μιλήσω με την Αθηνά, θέλω να μιλήσω με την Τζούλια, θέλω να μιλήσω με όλο τον κόσμο. Εντάξει, σε κοφίδια. Μπορείς να μιλήσεις με την Αθηνά, είναι εδώ. Εδώ είμαι, ναι. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή όμως, άλλη στιγμή θα τα πούμε. Φέρω κάτι. Για όλα αυτά και τα σημερινά. Ωραία, γι' αυτό. Πες μου, εδώ είμαι. Εντάξει, δεν θέλω τώρα, μωρέ, εντάξει. Ας... Μα πότε μιλήσεις. Κάτσε κάτω, ρε, που... Κάτσε κάτω, ρε, να σου πω, κάτσε κάτω και μου σπαστά να βρασεί. Αυτό που γίνεται και με την Τζούλια. Αυτό που κάνεις πάντα είναι λάθος, το κόφτω. Το λέω από τώρα. Όπου είναι το λάθος, θα στο λέω επιτόπου. Δεν κρύβω, δεν με νοιάζει αν είναι 100 άτομα μπροστά μου. Να μιλήσουμε, να τα πούμε, βεβαίως. Εγώ είμαι εδώ. Όχι, έρχομαι τώρα στην κουζίνα. Όχι, θα έρθω κι εγώ εκεί. Θα έρθεις. Αντρέα, παρακαλώ. Θες ένα τσάι? Όχι, πίνω μόνο καφέ. Για να ηρεμήσεις, Αντρέα μου, θέλεις ένα τσαγάκι? Όχι, δεν είναι μόνο το τσάι. Χαμομήλι, έχετε? Εγώ ηρεμώ όταν συζητάω. Ωραία. Να συζητήσουμε. Γιατί μου λες τώρα βαριέμαι, δεν θέλω. Να συζητήσουμε τώρα, να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί θέλω να ξέρω ότι εγώ, ας πούμε, απέναντί σου δεν έχω κάτι προσωπικό. Ούτε έχω μια έχθρα απέναντί σου, ούτε σε μισό προς Θεού. Σε εκτιμάω, σε σέβομαι. Okay. Και χαίρομαι που γύρισες. Θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μπορείς να μου απαντήσεις? Να κάνω μια παρέσθεση πριν συνεχίσουμε. Εννοείται, μ' αρέσει η παρέσθεση. Θα πάρω για πρώτη φορά, όχι ενάντια στην Αθηνά, θα πάρω θέση για τον Αντρέα. Αυτό που έκανε. Ποιο? Αυτό που άλλαξε, τέλος πάντων, αυτά. Εμένα στην τελική μου άρεσε γιατί μου έλειψες περισσότερο. Ενώ μην το παίρνεις για κακό. Όχι, μα... Τώρα, αν το έκανε για τους δικούς του λόγους, δεν με νοιάζει. Εμένα στην τελική μου άρεσε όλο αυτό. Εντάξει, γιατί δεν σε είδα, δεν ήξερα θα είσαι εδώ. Σε όλα τα γοριά. Τώρα που είπε η Αθηνά, για να πάρω τη δική της πλευρά, που είπε τραγικός, αυτό το λέει 5 φορές τη μέρα και το λέει για κάτι που δεν της αρέσει. Δεν κατάλαβα ακριβώς την έννοια του τραγικός. Ναι. Η Αλεξία από την άλλη πλευρά, το τραγικό το πήρε ότι το είναι αχρίαστο. Το παρεξηγεί. Ναι, ωραία. Δηλαδή και οι δύο πλευρές έχουν ένα δίκιο. Ωραία. Η Αθηνά κατάλαβε ότι ήθελε να με δει, εντάξει. Ναι. Φιλαράκι μου. Και. Φιλαρά μου, εντάξει. Αθηνά, αυτό που είπε ακριβώς. Κάτσε να τα πω. Ότι το τραγικός το λέω κι εγώ. Όχι, Αθηνά, το λέει πιο έντονα. Ακούσε να σου πω. Εγώ απλά... το τραγικός. Ναι, το λέει πιο έντονα και ακούστηκε. Και εγώ το άκουσα λάθος όταν το ακούω την Αθηνά. Ωραία. Αλλά επειδή την ξέρω, το λέει 5 φορές τη μέρα και το λέει για κάτι το οποίο μπορεί να μην σ' αρέσει. Η Αλεξία που πλευράσεις το πήρε πολύ σωστά και λέει δεν χρειάζεται να λες το τραγικός. Ωραία. Δεν. Υπήρχε μια σύγκρουση που ήταν για τις δύο πλευρές, τέλος πάντων. Δεν με χάλασε αυτό που είδα που έκανες. Δεν με χάλασε αυτό που έκανες. Άλλο λέω. Χαλάστηκα από αυτό που άκουσα από την Αλεξία. Αυτό. Αυτό από την Αλεξία. Δεν είναι ότι. Ποπότ και... Καταλαβες. Πήγαινε σπίτι σου. Μαγκιά σου. Μαγκιά σου που το έκανες. Γιατί εσύ σκεφτόσουν το πώς θα το προσδιορίσεις. Όπως πήρε ο δώρος στη δική μου. Λοιπόν, το τραγικό σε αυτό να ξέρεις ότι δεν παρεξηγούμε. Έτσι, δεν το άκουσα καν. Εντάξει, άσχετα που το ήθελε μόνη της και το έκανε να σου πει. Τώρα, αυτό που έγινε με στα δωμάτια, που ήταν, είχα τη Μαρία επιλογή να κάνω αυτό, οποιοδήποτε επιλεχτεί πάλι να το κάνει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να διαλέξει ο Σοκράτης το δώρο να πάει με όλες επάνω. Είναι πρόβλημά του. Κατάλαβες τώρα, ούτε θα τις αρτήσω εγώ, ούτε τίποτα. Ναι, βρε Αντρέα. Άλλο, αφήστε να μιλήσω. Λοιπόν, και θα πω και γρήγορα. Λοιπόν, τώρα, όλα τα γόρια εδώ δεν υπάρχει κανένα να μην του άρεσε. Βαρέθηκα να ακούω κουβέντες. Κατάλαβες όλο αυτό. Γιατί είναι λίγο ένταση. Δηλαδή, τσιτώνει, ας πούμε, τον πάνω εγώ και τη στέλνα του έχω top. Το ξέρεις, top. Είναι ο πιο πάνω, ο πρώτος από πάνω για μένα, τον πάω πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως και τα κορίτσια, η Στέλλα. Όχι ότι δεν πάω τα άλλα κορίτσια, ούτε τα άλλα αγόρια. Κατάλαβες τώρα. Θέλω να σου πω. Δεν με νοιάζει ποιος έχει στόχο. Άφησε με να πω και... να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Τελείωσα. Ναι, πήγαινε το. Δεν πήγε πουθενά πάνω. Ο πάνω δεν πήγε σε καμία.
Κατάλαβες τώρα. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν πήγε με κάποιον. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ήθελα, ας πούμε, λίγο να το κάνω λίγο ωραία, έτσι. Ωραία, αυτό πες. Γιατί εσύ το πας από την. Από Λαμία. 180 μοίρες και 360. Λοιπόν, θα σου πω εγώ τι έγινε. Δεν είναι ότι συγχύστηκα με αυτό που είδα. Απλά λέω τραγικό όλο αυτό που έγινε. Τσαντίστηκε και η Τζούλια. Με αυτή την έννοια. Τσαντίστηκε και η Τζούλια εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν. Και μετά είπε, μου άρεσε όλο αυτό που έκανε. Εγώ τσαντίστηκα και έγινε ολόκληρο θέμα. Γιατί μίλησα με την Αλεξία και έγινε αυτό που έγινε. Γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα, ξεκίνησε όλα με το τραγικό, τραγικό, σκίσε ένα τραγική σκηνή. Όσο αφορά αυτή η φράση. Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω και λέω την άποψή μου τώρα αυτή τη στιγμή και λέω το πώς έγιναν τα πράγματα. Ναι, εννοείται. Άκουσα με λίγο. Η φράση της όμως τώρα άγκουρη είναι. Είμαστε στο Power of Love. Εντάξει, όπως είπαν και τα παιδιά όλο και η Μαρία, ότι δεν είναι ότι καθίστε εκεί έτσι, δοκιμάζεστε εδώ. Εννοείται. Όλοι, και εσύ και ο Δώρος και εγώ και όλοι. Για όλα τα εμπόδια. Για ζήλια, για έτσι, γιατί εννοείται. Μπορεί να μπει κάποια μέσα να την πέσει στον Δώρος, αλήθεια, όχι τα κάνει πλάκα. Και πάλι θα δοκιμαστεί στη ζήλια και λοιπά και λοιπά. Αυτό είπε, ότι είναι αυτή η άποψη, ότι πες, ότι είναι, είσαι σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή και αυτό είναι ένα παιχνίδι. Απλά ξέρεις τι, δεν παιχνίδι. Μπορώ να καταλάβω τελικά εάν όντως είναι παιχνίδι. Την άλλη με τις καρδούλες βάλε. Όχι, όχι, οι καρδούλες. Οι καρδούλες θα είναι όταν θα με ερωτευτείς. Έτσι. Όταν, μετά από το πολύ ερωτά θα γίνεις έτσι. Έτσι. Καουμπίου. Καουμπίου. Θα χαμογελάβεις εδώ. Κοίτα, η φάση σου αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Συγκεκριμένα. Τώρα βρίσκεσαι εδώ. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Έτσι βρίσκομαι. Είμαι σαν την Τζούλια δηλαδή. Είσαι μαϊμούνι, είσαι βάνι. Είσαι αυτή γιατί είσαι τυφλός. Μαϊμούνι είσαι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νίκος γιατί είναι τυφλός. Τυφλός, κλείνει τα μάτια του να με δει. Ναι, τυφλός, γι' αυτό. Εγώ τον είπα τυφλός και είναι εδώ. Πληρώνει άλλη. Ναι. Τι έκατσα στη μέση τώρα, μη σας δύο. Πριν από αυτή. Συγγνώμη, να φύγουμε. Πριν από αυτή, ήσουν εδώ. Τι έκανε τώρα αυτή. Αυτό ισχύει. Αυτό θα σου λέγω ότι αυτή είναι όταν βγήκε από το κόκκινο δωμάτιο και είδα το βίντεο. Ακριβώς. Αυτή ήταν αμέσως πριν το κόκκινο δωμάτιο, όταν έλεγε μπα, μπορεί κιόλας. Όχι, όχι. Χαρούμενος. Αυτή είναι έτσι όπως θα φύγω από εδώ μέσα. Έτσι. Όχι, αγάπη μου, από εδώ μέσα θα φύγεις έτσι όπως είπα εγώ. Θα φύγεις έτσι, χαζεμένο, έτσι, θα σε χαζέψω. Μπορεί. Εσύ είχε νεύρα επειδή δεν είδε το δώρο. Το καταλαβαίνω. Δεν είχα νεύρα που. Νεύρα. Ήθελε να το δει, παιδί μου. Τώρα είναι μεγάλη κακιά όμω και δεν άρεσε. Όχι, δεν είναι κακιά. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα στο ξαναπώ τελευταία φορά. Επειδή σε εκτιμώ και σε σέβομαι, θα στο πω και θα κλείσει εδώ. Νευρίασα και έγινε σκηνικό. Επειδή το είπε η Αλεξάνδρα, έτσι όπως το είπε. Αν το έλεγε τελείωσε. Ούτε επειδή δεν είδα το δώρο. Αν το έλεγε Στέλλα. Και να είναι καλά που είδε την Τζούλια. Καλά, Στέφανα. Άλλο θέλω να σου πω. Αν το έλεγε Στέλλα. Άλλο θέλω να σου πω. Πε μου, αν το έλεγε Στέλλα. Πες μου, αν το έλεγε Στέλλα. Αθηνά, απάντησέ μου. Λοιπόν. Αν το έλεγε Στέλλα. Καταλαβες. Αυτό. Ποιο. Αυτό που είπε. Α, ήταν στη θέση της Διαλεξάνδρας. Τώρα εσύ με. Κοίταξε με. Οποιαδήποτε κοπέλα και το ίδιο θα αντιδρούσες. Αυτό περιμένω. Ναι. Το είπα 15 φορές. Ναι, ναι. Θέλω να κάνω μια αγκαλιά να φύγει αυτή η αρνητική ενέργεια ή δεν μπορώ. Ναι, να κάνουμε μια όλη αγκαλιά. Έχουμε τα μικρόφωνα. Σηκωθείτε. Σήκω όλη η αγκαλιά. Σαν καλιά να δεν έχω πρόβλημα. Hug each other. Μη γελάς, με κνευρίζεις πιο πολύ. Οκ. Τι, με αμφισβητείς. Σε αμφισβητώ. Περιμένω να μην σε αμφισβητώ. Δηλαδή, θες να πεις εσύ ότι στο θέμα πες το power of love. Εγώ είμαι η ίδια με αυτή που ήμουνα όταν μπήκα στην αρχή. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν βίντεο. Δεν είπα αυτό. Μην βάζεις τα βίντεο σε. Έλα εδώ. Μην βάλω τα βίντεο, τι είναι. Εδώ, δεν είναι. Τα μαξιλάρια θα κάτσουν εδώ μέχρι να πεις ότι είπες βλακεία. Δεν είπα βλακεία. Εδώ. Τι. Είμαι η ίδια. Ποιος κάνει γιόγκα, δεν ξέρω να σου κάνει. Τι εννοείς αν είσαι ίδια. Μπήκα εσύ εγώ. Εσύ δεν μου είπες ότι μπήκε. Τα λόγια σου χρησιμοποιώ, δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Όχι, σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα. Άρα μπήκες ερωτευμένη σου, λέω. Μυθοδοντή, κάικες. Απάντησε μου σε αυτό το απλό και μετά όλα κατά. Ναι, μπήκα πάρα πολύ ερωτευμένη. Πώς γίνεται να μπήκα ερωτευμένη. Άρα. Νόμιζα σε εμά, μας κοροϊδεύουν. Άρα δεν μπήκες ερωτευμένη και ήσουν ερωτευμένη. Και ερωτεύτηκες. Ναι. Πώς γίνεται να σε φλάτε, λοιπόν. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Πώς τα ξεχωρίζεις. Πώς τα ξεχωρίζω. Ναι. Τι σχέση έχει το κομμάτι σε ένα σπίτι με άλλα 14 άτομα.
Εγώ τη συμπεριφορά. Είσαι και με τους άλλους διαφορετικός. Με τα παιδιά. Λες να είμαι ο ίδιος. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ναι. Δεν σε βλέπω. Ναι, είμαι. Γιατί, τι έχει αλλάξει. Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ενεργητικός. Σε γουστάρω που είμαι εδώ μέσα. Ναι. Δεν θέλω να έρχονται Σαββατοκύριακα για να φεύγω. Θες άλλα, έχω πάρα πολλά. Θες κι άλλα να σου πω. Όχι. Για πες, Λορένη, παιδί μου. Θα σου πω. Τι. Επειδή λοιπόν στη δική μου την περίπτωση όταν μπήκαμε ήταν η πρώτη εβδομάδα που δεν υπάρχουν συμπεράσματα. Υπάρχουν συμπεράσματα εδώ πια ήμουνα. Μετά εγώ έφυγα και ξαναγύρισα. Και από την ώρα που γύρισα, ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε με εμάς τους δύο. Μην με ακουμπάς, σε παρακαλώ, για δύο λεπτά. Συγγνώμη. Mm-hmm. Ναι, ξεκίνησε αυτό με εμάς τους δύο. Άρα για μένα η αρχή, από την αρχή αυτού του παιχνιδιού υπάρχει ο Παναγιώτης. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Ενώ στην περίπτωση δική σου έλειπα εγώ μια εβδομάδα και ήθελες να τις γνωρίσεις όλες και δεν ξέρω τα δικά σου που έκανες. Εγώ δεν ήμουν εδώ, δυστυχώς. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι είμαι από την αρχή. Δεν μπήκα ερωτευμένη, αλλά μάλλον ερωτεύτηκα από την αρχή εγώ. Εσύ άργησες λίγο. Με τη Στέλλα κυνηγιόμασταν μέσα στο σπίτι. Γενικά πέραμε πάρα πολύ καλά. Η σχέση μας κάθε μέρα δυναμώνει και όλο και περισσότερο. Και επειδή υπάρχει και αυτό η ένταση, αυτή η ζεστασιά γενικά, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα ώστε να φεύγει αυτή η όλη η ενέργεια. Όπου έχω να δω πολλές μέρες τα χίλια χωρίς κραγιόν. Μπορεί και από την πρώτη μέρα που ήρθες εδώ. Έχεις ωραία χίλια και χωρίς κραγιόν. Και εσύ. Αρκεί να το καταλάβεις. Τι συμβαίνει. Τίποτα, συγγνώμη. Ήτανε... Δεν σου φαινίζει με γεράκι. Όχι. Όταν δεν το θέλεις, πες μου να το πάρω να το πετάξω. Σκουπίστηκες. Θες να φύγουμε, να φύγουμε. Αποφάσισα. Όχι, θα μετακομίσεις εδώ, δεν είπαμε. Πώς έχει κάνει, λες και έχεις ματώσει, λες και έχει ματώσει μύτη σου, είναι. Βάλε πιο πολύ κράκια μου, παιδάκι, πάλι φορά, μην το λυπάσαι. Δεν το λυπάμαι. Ησυχάσαμε λίγο. Να σε έχουν ψεκασμένο σήμερα, δεν ξέρω. Ξεκάθαρα, παιδιά. Κάνε μου λίγο το ψεκάτσε, παρακαλώ. Όχι, ρε. Έλα λίγο, μόνο το γέλιο και αυτό. Όχι. Έλα. Έλα, κάνε με λίγο αυτό. Είπες. Λοιπόν. Το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι, ναι. Πάρ' το. Κάνε. Μαρία μου. Ναι, ναι. Επαγγελματίας ηθοποιός. Μπορώ. Με το μάτι το κάτω. Κουλάκι, ολόιδια σε κάνει. Ολόιδια σε κάνει. Τώρα σε κάνει καλύτερο. Είναι η φόρα μου παίρνει για να γελάσει. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνει. Βγαίνει μου μέσα σου. Έλα, ρε. Νιώθω. Μπράβο. Ολόιδια. Τέλος, χωρίζουμε. Έλα, ρε. Μάλιστα. Γεια σας. Νίκο, έλα κάτσε εδώ. Πού είσαι, ρε, Νίκος. Πού είσαι. Ξανακάνω το Σοκράτη. Περίμενε. Θα σε κάνω και εσένα τώρα. Έλα. Τον Νίκο. Κάτω, κάτω, κάτω. Έλα, κάνε. Το ξέρει, οδηγείται yes. Έλα, ρε, Μαρίνα, τώρα. Εντάξει. Συνέχισε το παρακαλώ. Όχι. Μπορώ να συνένω, είπα. Στέλλα, νομίζω ότι είμαστε τα πέντε. Έλα, έλα. Έλα, πες. Δεν μπορώ. Εσένα σε κάνει καλά η Αθηνά. Το ξέρω, Αθηνά, το ξέρω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ τώρα να συνάδω, δεν μπορώ. Κι εγώ σε κάνω. Δεν μου βγαίνει. Αλήθεια, σε κάνει η Αθηνά. Ναι. Όλος ο κόσμος, μόνο η... Σε κάτι είμαι. Η Αθηνά το κάνει καλά. Παιδιά, εγώ αυτό το πράγμα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ το κάνω. Δεν το ήξερα ποτέ. Όχι. Το είδα. Ολόιδιο το κάνεις πάντα. Βιντάκι το είδατε. Ολόιδιο το κάνεις πάντα. Που κάτι κάνεις έτσι. Μετά κάνεις αυτό. Έτσι. Εν τω μεταξύ μπαίνω εγώ στο δωμάτιο πρώτη φορά και μου λέει... Δεν υπάρχει περίπτωση να τη ρωτήσει, να το ρωτήσει κάτι η Μαρία. Εγώ δεν παρεξηγούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση η Μαρία να το ρωτήσει κάτι. Όχι, μα. Ελέγχω τον Νίκο. Είναι ο χρόνος για το τελευταίο. Κάθετε εδώ, εδώ.
φίλε, μου πέταξε το πιάτο. Έχεις δίκιο, καταλήξαμε ότι έχεις δίκιο. Ναι, δεν καταλήξαμε σε αυτό. Όχι. Όχι. Μόνη μου κατέληξα. Όχι. Φαίνεσαι λίγο εγωιστής με αυτό που κάνεις. Γιατί? Αυτό που λες, γιατί. Λες, θα ήθελες να την είχες αλλάξει. Προφανώς και αυτό που αισθάνεται η Άννα και το έχει δηλώσει είναι ότι δεν το περίμενε ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. Και ότι σε θέλει πάρα πολύ. Γκολ. Άστο αυτό, λοιπόν. 5-1. Μετά. Τώρα τα βάλει και τέσσερα. 4. Επίσης, όπως και εγώ, ίσως και όπως και όλοι μας. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Με διακόπτεις. Λοιπόν, η Άννα, γιατί που είναι. Ούτε φόβος, ούτε τίποτα. Εντάξει. Όλοι μας, οι περισσότεροι, ίσως αυτοί που είπε ότι άλλαξαν, μπήκαν με ένα διαφορετικό ίσως στυλ. Θέλαμε να μπούμε ίσως με διαφορετικό. Ότι εγώ μπήκα από την αρχή και ήμουν αυτό. Δεν είπα ποτέ θέλω να τους γνωρίζω όλους. Όχι, ότι άλλαξε ο χαρακτήρα σου. Απλά δεν είχες ούτε φοβείς ούτε τίποτα. Άρα με αυτό που λέμε συμφωνούμε όλοι ότι η Άννα με το μπήκε ερωτευμένη, παιδιά. Όχι, ξέρεις τι πάνε. Γιατί ήταν αυτό καλά, το πράγμα. Καλά, με γουστάρει. Κι εγώ τι γουστάρω, κι έχω αλλάξει κακομοίρης. Αυτή τίποτα, ούτε να συγκινηθεί το δαχτυλάκι σε... Κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα αυτό τι νόησε, μωρέ. 6-1. Αλλά αυτό είναι 6-1. Γιατί τι έχω εγώ. Κατάλαβε για το Παναγιώτη η Στέλλα, κατάλαβες ότι είχε γίνει ο συνδυασμός. Είναι πολλά τα γκολ. Είναι πολλά τα γκολ. Βλέπω σφαιρικά, είπε τη μια σφαιρική. Δηλαδή, περίμενε λίγο, άντε, περίμενε. Εσύ, που με ξέρεις από την πρώτη μέρα. Πολλές οπτικές γωνίες. Έχω αλλάξει ή όχι. Με ξέρεις από την πρώτη μέρα. Μην τις κλείσω, μάτι. Δεν κλείνω τίποτα. Ναι, αλλά μωρό μου, θες να μου αλλάξει λίγο το μωρομάντιλο. Όχι, να σου πω πώς το εξηγώ, το καταλαβαίνω. Όταν λες ότι κάποιος άνθρωπος σου λέει ότι είναι ερωτευμένος, νιώθει πράγματα και σου λέει, καταλαβαίνει η Μαρία το στην συγκεκριμένη περίπτωση, ότι δεν έχει αλλάξει γιατί είναι σε μια ευθεία γραμμή. Λες, τι κάνω λάθος, γιατί εγώ έχω αλλάξει. Εντάξει, ευθεία δεν γραμμή δεν είναι, Άννα. Τώρα έχει μαλακώσει, είναι λίγο πιο τέτοιο. Στην αρχή είπαν και λίγο ίντρικες όλα αυτά. Απλά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά όσο άλλων παιχτών. Τέλος πάντων, είχα δώσει λοιπόν μου το δώρο, το εμφανίστηκε μπροστά μου. Έφυγε γιατί είχε μια δουλειά. Και μου λέει: χάρηκα πάρα πολύ που με είδε. Μου λέει: χάρηκα, λέει, που είσαι εδώ πέρα, στο παιχνίδι. Και μου λέει: Νίκος, είσαι έρωτας, μου λέει. Και έχω τίποτα. Αυτό. Τι δεν πες. Εγώ γέλασα. Αυτό δεν έκανα κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω πώς έβγαλε αυτό το πόρισμα. Ο Νίκος. Είσαι ερωτάς. Όχι, αυτό που είπε μέσα. Δεν μου άρεσε που το είπα, αλλά εντάξει, σε άποψη. Βασικά δεν ήμουν μπροστά και δεν μπορώ να κρίνω. Σε αυτό που έγινε τώρα δεν είσαι μπροστά. Ναι, δεν είχα, τι είχε πει εσύ στην αρχή και αυτά και λοιπά. Στην αρχή είχα δηλώσει ότι μου λέει, με είχε ρωτήσει ένα παιδί, θυμάμαι, ο Παναγιώτης, ο Ισάτ. Θα έκανες ποτέ κάτι με κάποιον που είναι αρκετά μεγαλύτερό σου σε φάση 45-46 χρόνια όπως με είχε ρωτήσει. Α, σου είχε πει το νούμερο. Θυμάμαι, ναι, ότι νομίζω ότι μου είχε πει το νούμερο. Και λέω, δεν το αποκλείω, είπα, αλλά... Γιατί με το που μου λέει την ηλικία, μου κολλάει και τον Νίκο από πίσω. Μάλλον ο Παναγιώτης ήταν. Ναι. Και λέω... Δεν το αποκλείω, λέω, ότι δεν θα έκανα κάτι με έναν μεγαλύτερο. Απλά λέω, δεν... Θεωρώ, λέω, ότι δεν μου αρέσει... Όχι, δεν μου αρέσει. Ότι δεν θα τέριαζα και καλά με έναν μεγαλύτερο και το δήλωσα και μετά. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 45-46 χρονών, ο οποίος είναι στην ηλικία του πατέρα μου, για παράδειγμα, έχει κάνει το δικό του κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι τώρα σαν ο μπαμπάς μου, που είναι 45, πόσο είναι, 40, αυτή η ηλικία που είναι, να μου φέρει μία γυναίκα στο σπίτι, η οποία είναι στην ηλικία μου. Ενώ έχει κάνει τα παιδιά του, ενώ έχει κάνει το κομμάτι του, εγώ από αυτή την έννοια το είπα. Όχι ότι ποτέ δεν θα έκανα κάτι, γιατί μετά δήλωσα κιόλας ότι τα είχα με άνθρωπο, που είχα σχέση δηλαδή με άνθρωπο, που ήταν στην ηλικία σου, για παράδειγμα. Δεν το θεωρώ κάτι κακό. Απλά θεωρώ ότι ένας τέτοιος άνθρωπος με τέτοια ηλικία έχει κάνει το κομμάτι του. Όταν εγώ είμαι 22 χρονών, προφανώς και θέλω άλλα πράγματα. Ο Παναγιώτης είχε μία χήμορφη όταν ήρθε στο παιχνίδι. Και η Άννα είχε μία ψήμορφη. Τώρα, ξέρετε τι έγινε. Ωμέγα. Όχι. Τι. Έγινε
Χ με ψι και ψι με χ. Γι' αυτό μπερδεύεστε, γιατί η Άννα πήρε λίγο από τον Παναγιώτη και ο Παναγιώτη λίγο από την Άννα. Και γι' αυτό μπερδεύεστε και κάπου. Λέτε, όπα, τι έγινε, και εγώ ήμουν έτσι και μετά αυτό και εγώ έχω κάνει αυτό. Τι λέω τώρα μέσα σε όλα. Κατάλαβες. Άντε, όλα τα άλλα καλά. Αφού είμαι φλατ και δεν ήμουν φλατ και άλλαξα, δεν άλλαξα, οκ. Okay. Εσύ δεν νιώθεις τι γίνεται εδώ, δηλαδή. Να σας το πω πιο απλά. Αλλά με εκνευρίζει ο τρίτος έξω να βλέπει μία Άννα μία ευθεία γραμμή. Όχι, Παναγιώτη. Εσύ ήσουν πιο φλατ και η Άννα ήταν πιο. Εσύ τώρα έγινες πιο. Και η Άννα έγινε λίγο πιο. Γιατί η Άννα να γίνει πιο όποτε και να μην γίνει πιο. Γιατί επηρεάστηκε από σένα που ήσουν πιο. Α, και όλο πιο. Βγάλετε νόημα. Με υπόκριτους. Καταλάβατε τι. Απλά τι γίνεται τώρα από το μπήκε με ένταση και ηρέμησε. Μπήκε με ένταση και ηρέμησε. Μπήκες ηρεμός και έγινες ένταση. Αυτό. Τραγεδία. Γι' αυτό. Ελάτε εσείς από εδώ να χορέψουμε. Άντε, άντε. Ανοίξαν οι πόρτες. Ανοίξαν οι πόρτες. Να χορέψουμε. Ελάτε. Έχω απεργία, δεν ξανακουνιέμαι. Αυτό δεν μου άρεσε που κάνεις. Εντάξει, πάνω. Ούτε εμένα μου άρεσε που κάνεις, φίλε. Δεν βλέπω σε μαγριάς και δεν θέλω. Δεν μου αρέσει ο γρίφος εδώ μέσα που λες. Υπάρχουν απ' έξω πραγματάκια και τέτοια. Εντάξει. Πάνω που είσαι, έλα στο ψυγείο μας. Απλά θέλω να ξέρεις ότι ό,τι δείχνω αυτό είμαι. Αυτό, ότι δεν σου κρύβω κάτι. Ήταν στο αντίθετο. Όχι, απλά θέλω να το ξέρεις. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Θες να με φιλήσεις. Όχι, έλα πιο κοντά. Όχι, έλα πιο κοντά. Για πες μου. Αν μπει στο παιχνίδι κάποιος ή κάποια και ένας από εσάς που ήδη έχετε σχέση, πάθει μια τρέλα. Ερωτευτεί, γιατί είναι ένα στη ζωή. Τι γίνεται? Θες να μου λες κάτι, να μου το λες και off camera και να μην είναι διαφορετική η συμπεριφορά σου όταν είμαστε έξω, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν κάμερες, και να είναι διαφορετική όταν υπάρχουν κάμερες. Δεν είμαι το ίδιο έξω. Όταν τελειώσω, να μιλήσεις. Ωραία. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, τελείωνε. Εσύ τι είμαι, κανένα σκύλο σου και με διατάζεις? Έλα εδώ σου λέω, όχι, δεν θα έρθω. Δεν γουστάρω να έρθω, αλήθεια.